Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ Πολυτεχνείο φωνάζει ο άλλος. Εγώ τι να πω. Να πάρω καμιά βουλευτική αυτή η θέση κι εγώ. Να βρω κάτι να φωνάξω κι εγώ. Με τον κόκκινο. Λέω ρε κόκκινο τι θα γίνει. Θα σερνόμαστε μέχρι τα γεράματα και τα λοιπά. Λέω τι να κάνουμε. Λέω τι να κάνουμε. Τι θες να κάνουμε. Λέω. Εδώ πήγε δαμαράκι λέω με τον άλλο τον Παπαχρήστο. Φώναζαν εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Δεν δουλέψανε στη ζωή του, ναι. Καθάρισε σε 10 λεπτά. Εσύ βρε ανόητη άντρα, του λέω. Κάνει να μου πόσα χρόνια ραδιόφωνο. 10 χρόνια κάνει τουλάχιστον μαζί μου. Ναι. 10 χρόνια. Άντε πε το βράδυ δεν κάνει γιατί είσαι και τεμπέλχανα. Λέω κάνω εγώ να πούμε. 4 ώρε ραδιόφωνο. Εξασφαλίσαμε γεράματα. Όχι, μου λέει. Λέω όχι. Ποιο είμαι και έξυπνο, του λέω. Η Δαμαράκη που έκανε ένα τέταρτο, μια ώρα πόσο έκανε ραδιόφωνο. Πόσο. Μια ώρα ραδιόφωνο. Με εκείνη τη μαγιά. Εκείνη η μαγιά, του λέω. Να βλέπεις μπροστά. Να βλέπεις μπροστά, του λέω, Χαϊβάνη. Ο άλλος τι έκανε. Πήγε το βράδυ, λέει, και κατέβασε μια σημαία. Και 75 χρόνια δεν δούλεψε στη ζωή του. Και άλλοι βγήκαν στο τεμπελένι. Πόσο είναι τώρα, 95? Ζωή να έχει ο άνθρωπος. 92, 91 είναι. Να έχει ζωή να ζήσει. Κοτσονάτος. Αυτό. Κοτσονάτος, γιατί δούλεψε ποτέ στη ζωή του για να μην είναι κοτσονάτος. Φορτώθηκε τίποτα σακιά, ξέρω εγώ, σε κάνα χωράφι. Έλατε. Ξέρω εγώ. Ηγήθηκε καμιά εταιρεία που να ξέρω να μην πήγε καλά, να ανέβηκε να κατέβηκε. Έχει το άγχος και αυτά, ε. Ήταν ιδιοκτήτη ραδιοφώνου σαν τον Ανδρώνη, ξέρω εγώ. Θα έρθει η διαφήμιση, δεν θα έρθει. Θα πληρώσω, δεν θα πληρώσω, τι θα κάνω κτλ. Γιατί να μην ζήσει 90 χρόνια. Ο Μητσοτάκης γιατί να μην ζήσει 97 χρόνια. Τι έκανε δηλαδή. Δούλεψε στη ζωή του. Τι έκανε. Τι έκανε, ρε. Τι κάνω. Ο Σαμαράς το βλέπει. Είναι 65. Μια χαρά και αυτό. Μοιάζει για 48. Κοτσονάτος. Αν πάτε δει στον δρόμο το Σαμαρά, θα πει ότι είναι 65 χρονών. Τρελός, έχεις 65 με βαρέα ένσημα, πώς είναι. Βέβαια, άμα πλακωθούν, να τον πλακώσει το Σαμαρά. Αλλά σου λέω εμφανισιακός. Άμα τον αρχίσεις μπουνιές, ο άλλος που έχει κάνει εργοστάσια και τέτοια, θα του απείσει. Αλλά θέλω να σου πω, τράβηξε καμιά αγωνία. Ήταν τη Πινελόπη Γάμα, Δέλτα, Εθνική, τι ήταν. Εγγονός. Ο Τσίπρα τον είδε 42 χρονών. 28 χρονών φαίνεται. Τι δουλειά έκανε, καταλήψει λέει. Καταληψίε ήταν. Χλώμια σε λίγο. Χλώ... Το... Μαύρου κύκου κατά τα πάντα. Αντώνη Ακτινολόγο, ο άνθρωπο που βλέπει τα πάντα. Να κάνουμε το check-up το Σεπτέμβριο, μα βρει παλικά ένα κουζούρι. Εννοείται. Μα κάνει κανένα. Πώ τα λέω εδώ, τι Καροτίδε. Καροτίδε. Μα κάνει κανένα σκηνικό. Πάμε για το 2 στα 2. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα η μάνα του Χέστη και η γυναίκα του Χέστη και η κόρη του Χέστη δεν κλάψαν ποτέ. Εγώ έγινε ένα Χέστη τώρα, πάει. Φοβησιάρη. Ναι. Έχω έναν 73 χρονών, ξέρω εγώ, στη γειτονιά. Αμά, δεν πάω. Πάνε, του λέω. Πάνε, του λέω, γιατί είναι κακός ο θάνατος, λέω. Θα ταλαιπωρηθείς, δεν είναι, λέω. Άντε να πάθεις καρδιά να φύγεις, τάκ, τάκ, δεν είναι. Ξέρω εγώ. Αμά, να πάρει τι θα κάνω, πάρε εγώ να φύγω. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Ναι, αλλά... ναι, θέλει προσοχή. Αντώνη, λέγε, τι κάνεις, έχω καιρό να σε δω. Καλά, σε παίρνω τηλέφωνο, σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Είμαι στην εφημερίδα, λέω. Είμαι στην εφημερία, είμαι στην εφημερία κτλ. Τι πόσες εφημερίες την εβδομάδα έχεις? 7-8 το μήνα κάνω. 7-8 το μήνα. Νοσηλεύτηρες ωραίες έχεις εκεί πέρα. Από όλα έχουν. Ακούει η γυναίκα τώρα. Ακούει. Από όλα έχουν. Ακούγεται ότι εσείς οι γιατροί είστε σαν το ρίζο με τον Αυλονίτη και εκμεταλλεύεστε τις νοσηλεύτηρες. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι. Κοίτα, εμείς είμαστε λίγο ήσυχοι στο ακτινολογικό. Ναι. Οι άλλες μάχημες ειδικότητες είναι λίγο πιο. Γιατί πιο βάρβαροι. Λίγο πιο πολύ αδρεναλίνη και πρέπει αυτό λίγο να. Ποιοι έχουν αδρεναλίνη? Παθολόγοι, χειρουργοί. Οι χειρουργοί έχουν. Έχουν και νοσοκόμε αδρεναλίνη. Όχι, βέβαια. Ναι. Όλοι μας. Όλο το team. Όλο το team. Οπότε αυτό πρέπει κάπου να διοχετευτεί. Εσείς είστε πιο ήσυχοι. Λίγο πιο ήσυχοι. Είναι πιο ήσυχοι. Έτσι να λέγει, ξεκάρφωμα. Μάλιστα, σε ακούει η γυναίκα τώρα. Ακούει. Να τη θέλει γιατί πώ τη λένε. Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα, είναι ήσυχο. Και σε μένα τώρα εδώ τον κάνω εγώ κομμάτια. Θυμάσαι και στο κηλικείο που πήγαμε, ήμουν τύπο και υπογραμμό τότε. Ναι, που βρήκε το βρικόλακα σε μένα για να σου πει. Με βρήκε το βρικόλακα γιατί με το είπε. Λέει ναι. Πάμε για καφέ. Ναι. Τέλο πάντων, εντάξει, την γλιτώσαμε. Είμαστε άνθρωποι των μικρών πιθανότητων, έτσι δεν είναι? Έτσι. Το 4%. Για πε το ολόκληρο που σου λέγανε. Σαν το κουκουέισε και εσύ να πούμε. Και στο 4%. Στο 4% είναι. Κόντρα στι πιθανότητε. Γι' αυτό στο αεροπλάνο δεν μπαίνω εύκολα. Έλα, μωρή, θα πάρει. Θεσσαλονίκη, Αθήνα λέει δεν έπεσε ποτέ αεροπλάνο. Ναι, αλλά μια φορά. Μια φορά θα, γίνει. Γιατί να είμαι εγώ μέσα. Τέλο πάντων. Και στη γυναίκα μου λέω όταν ταξιδεύουμε μαζί για να πάμε, α πούμε, να δούμε στην Αθήνα την Ευγενούλα. Εσύ θα παίρνει το αεροπλάνο, εγώ παίρνω το τρένο ή το αντίθετο. Γιατί? Άμα γίνει το σκηνικό, να φύγει ένα από του δύο, τουλάχιστον το παιδί να μείνει. Έτσι θα ταξιδεύουν και βασιλικέ οικογένειε χωριστά. Ποιε οι σχέσει τη βασιλικέ οικογένειε? Αυτέ έχουν λεφτά. Εμεί, άμα φύγουμε, τελειώσαμε. Βασιλικέ το σχέση. Βασιλιάδε είναι τεμπελχανάδε.
Έχει δει και ένα βασιλιά δουλεύει. Ο δικό μα δούλεψε. Βασιλιά Κωνσταντίνο. Έπαθε ένα έμφραγμα στα 75, λέει: παιδιά, προσευχηθείτε για μένα. Ναι. Γιατί ρε φίλε, δεν έχουμε. Αν πιστεύουμε που δεν πιστεύουμε, να προσευχηθούμε για κανέναν φουκάρα. Για σένα θα προσευχηθούμε. Άσε μα καημένα τώρα. Προσευχηθούμε για σένα. Επειδή έπαθε, βουλώσαν οι αρτήριες. Από την τεμπελιά βουλώσαν. Έχει δει κανέναν να βουλώνει. Να δω. Τι να αυτή, ρε. Πώ θα πάτε εκεί για πες. Γιατί τώρα θέλω να μου πει πέντε κουβέντε. Διότι ο κόσμο ακούει νοσοκομεία, φάρμακα αυτά κτλ. Και είναι φοβισμένο. Βέβαια. Τολμώ να πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι που είναι στα νοσοκομεία μιλάει για τον αλτρουισμό των γιατρών. Ναι. Ναι, λέει τα δίνουν όλα οι γιατροί, παρά το γεγονός λέει ότι έχουν ελλείψεις σε φάρμακα, σε. Για πες μου, θα σου πούμε μια εικόνα. Κοίτα, ακόμα... Μην τρομοκρατήσεις, τον κόσμο πες την αλήθεια. Την αλήθεια, ναι. Ρε, αλήθεια. Και τις άλλες φορές, ξέρεις. Ακόμα κρατάμε από φάρμακα και τα λοιπά, δεν έχουν εμφανιστεί προγράμματα. Γίνεται καλό κουμάντο. Όταν λέμε φάρμακα, εννοούμε τα απλά ή τα σύνθετα. Ό,τι χρειάζεται ένα νοσοκομείο για να τρέξει. Ναι. Τώρα έξω στα φαρμακεία και αυτά δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όχι, μέχρι στιγμής είμαστε σε καλό δρόμο, ναι. Παρά το φόβο που σπέρνουν στα κανάλια, αδειάσαν τα σούπερ μάρκετ κτλ. Τουλάχιστον εμείς είμαστε. Τα ναι. Ράφια δεν τα βλέπω. Τα ράφια δεν. Ναι, ναι, σωστό. Γεμάτα. Νομίζω κάπως έτσι είναι και στα φαρμακεία ακόμα. Και δεν νομίζω ότι θα εμφάνισει πρόβλημα από εδώ και πέρα. Αφού τα βρήκαμε, γίναμε φίλοι πάλι. Μα από προσωπικό πώς είστε. Προσωπικό υπάρχουν ελλείψεις εδώ και 2-3 χρόνια. Όσοι γιατί δεν προσέξει, ναι, όσοι βγαίνουν να πληρώνονται αυτοί. Γιατί αυτό το πράγμα, μειώνονται οι γιατροί, Οι γιατροί, νοσοκόμοι, τραυματιοφορές, όλοι. Ναι, ναι. Του στέλνουν στην ιδιωτική. Ναι. Του στέλνουν εκεί. Γλιτώνουν μισθάνου με αυτό το, ναι. Με αυτό το τρόπο. Δηλαδή, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή πλήρωσε τα ένσημά του, δούλεψε κτλ. Αλλά δεν. Και του λένε στο τέλος. Ναι, πλήρωσε και ένα. Ναι, άλλη μια φορά. Πλήρωσε άλλη μια φορά. Δηλαδή, α πούμε. Θα πας στο νοσοκομείο και έχεις ένα θέμα για να εγχειριστείς. Τι σε πήρουν, έλασε τρεις μήνες. Σαν τι είχαμε, τρεις. Εμένα? Ναι, δύο-τρεις, σου και πει. Τρεις μήνες μου είπε, ναι. Ήθελα να τον πλακώσω, αλλά και τώρα ήμουν σε μια νεκτική θέση. Ναι, ναι. Ήμουν από κάτω, ναι. Κοίτα, όλα τα επίγοντα περιστατικά εννοείται χειρουργούνται κατευθείαν. Αλλά ότι... Γιατί εγώ δεν ήμουν στο επίγον. Κανονικά ήσουν. Κανονικά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Οτιδήποτε μπορεί να προγραμματιστεί, μπαίνει σε λίστα και σε φεύγει λίγο. Ναι. Άμα πληρώσει όμως, σε βάζει λίστα πιο μπροστά, ναι. Όχι, στο νοσοκομείο όχι. Τέτοια δεν κάνουν. Δεν λέω για σένα, για τον λέω. Τέτοια δεν κάνουν, ναι, λέω. Ναι, δηλαδή εκεί την ώρα που μου έλεγε τρεις μήνες, το έδινα κάνα χιλιάρικο, θα με βάζει στην άλλη μέρα. Όχι, ο συγκεκριμένος όχι. Σου λέω με σιγουριά. Ο συγκεκριμένος όχι. Κάνα άλλο άμα ήταν. Όσους ξέρω εγώ στο δικό μας νοσοκομείο χειρουργούς. Στα άλλα νοσοκομεία? Δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω. Να μιλήσω για κάτι που δεν ξέρω, δεν είναι σωστό. Ναι, δεν θέλω να με, ναι. Για τους δικούς, αλλά... που λέω, που τους ξέρω προσωπικά. Ναι, αλλά έχετε έλλειψη προσωπικού. Ναι. Δηλαδή φεύγει στη σύνταξη. Ναι. Όποιος βγαίνει στη σύνταξη, η θέση αδειάζει. Η θέση αδειάζει. Και οι νέοι γιατροί τώρα που βγαίνουν, πού πάνε αυτοί? Οι νέοι γιατροί. Ας πούμε, σπούδασε ένας γιατρός, είναι 27 χρονών, πήρε ειδικότητα. Μπράβο. Πήγε στο στρατό, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Και βγαίνει στη δουλειά. Πού πάει αυτός τώρα? Είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, καρδιοχειρουργός βγαίνει. Ή βγαίνει, ξέρω εγώ. Ξέρω για ειδικά αδειολόγος. Οι πιο πολλοί. Τι κάνουν? Πάνε έξω. Α, πάνε έξω. Ψάχνουν έξω. Ψάχνουν έξω. Ναι. Και ανειδικευτεί, δηλαδή χωρίς. Ναι, πολλοί φεύγουν έξω για να πάρουν την ειδικότητα από έξω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει, δεν κάτσω εδώ να περιμένω να δουλεύω μετά με 1000 ευρώ με αυτές τις συνθήκες. Θα πάω έξω κατευθείαν. Ναι. Τελειώνω το στρατό, έφυγα. 1000 ευρώ παίρνει σήμερα ένας πρωτοειδιαζόμενος γιατρός. 1040. Ναι. Ένα συγχωρείτη κάπου τόσο παίρνει. Ναι. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Πάνω κάτω. Αν είναι και στο συνδικάτο, μπορεί να πάρει 1200. Α, ναι. Μάλιστα. Ο γιατρός παίρνει 1000, ε. 1000, ναι, ναι. Ναι. Ειδικευόμενος. Δηλαδή, συνέδειες... ακούει μια γκόμενα γιατρός, θα τον πάρει άντρα και πάει στο σπίτι μετά και λέει στον μπαμπά της, μπαμπά, αυτός είναι γιατρός και πάει εκεί και παίρνει 1000 ευρώ. Και αυτή, ναι. Ας πούμε, στο... φτιάχνει νίκια και παίρνει 1,5. Οχο. Ναι. Και τι γιατρός είσαι εσύ που παίρνει 1000 ευρώ? Είναι ένα θέμα. Τα παλιά πεθάναν τα. Ναι. Στο εξωτερικό πόσο παίρνουν τώρα οι γιατροί? Στο εξωτερικό. Α πούμε τώρα που είναι αδερφός εδώ, Βέλγιο, είπες είναι. Σουηδία. Σουηδία πόσο παίρνει ο γιατρός? Α, σε πει. Αυτό λοιπόν, δεν είναι γιατρός. Δεν ξέρει. Ο γιατρός παίρνει πάνω από δύο. Πάνω από δύο. Και με τις εφημερίδες χτυπάει και τριάρι. Τριάρι. Καθαρά. Εκεί είναι σοκόμες. Το βράδυ. Ναι. Ναι. Τι είναι. Το έχω δει στα έργα μου, γι' αυτό το λέω. Κοίτα, έχω δει πολλά έργα εγώ. Ό,τι γίνεται στα έργα από κάπου έχει βγει, έτσι. Βλέπω πολλά έργα εγώ. Έχω δει πολλές, ναι. Πάγα μια χίλιες ταινίες ελληνικές, βιντεοτενίες, ναι. Δεκαετία 50, 60, 70 και 80. Έχω δει πολλές ταινίες. Και έχω δει στα έργα. Γι' αυτό σα λέω, επειδή το έχω δει, ναι, στο έργο. Ναι, σαν το κόκκινο, το βλέπεις στο έργο. Και το λέει για αληθινό, ναι, το λέει στην πραγματικότητα, ναι, σωστά.
Να, ήρθα και τα μηνύματα, αλλά εγώ δεν πήρα τα γυαλιά μου. Θα κάτσω στο ένα μέτρο. Θα. Λοιπόν. Ραπτόπουλο, ο Γκλέζος, όχι Γκλέζος. Γκλέζος δεν λέγεται. Ναι. Όντως κατέβασε τη σημαία με το Σαντά και ήταν και με μια κοπέλα, λέει, που απασχολούσε, λέει, τον Γερμανό. Με ποιο τρόπο άραγε τον απασχολούσε. Του έκανε κανένα. Φρικασέ τον έκανε, τι το μαγείρευε. Η κοπέλα, λέει, δεν έγινε γνωστή. Ο Γκλέζος όμως τότε ήταν, λέει, στην νεολαία του μεταξά. Όπως και ο Μίκης, λέει. Μετά έγιναν ό,τι έγιναν. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Mm. Η νεολαία του μεταξά τι ήταν, δηλαδή. Στους χουντικούς ήταν ο. Φαντάζομαι κάτι δεξιό προς ακροδεξιό θα ήταν. Α, ήταν ακροδεξιοί αυτοί. Φαντάζομαι, ναι. Αλλά μετά την είδαν αριστερή για να πάρουν σύνταξη από αυτό. Στου μεταξά, Αν είναι έτσι όπως το λέει ο φίλος. Στην νεολαία του μεταξά. Ωραία πράγματα. Ήταν δηλαδή πολιτικοποιημένη από την αρχή αυτή. Από τότε, ναι. Από τότε. Mm. Ο μεταξάς. Χουντικάρα, Πού είπα μεταξάς. Ναι. Χουντικάρα ήταν. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, Αντώνη, λέει, στο Ιπποκράτιο πριν καιρό που μου κατάφερες και βρήκες, λέει, πνευμονοθώρακα. Ενώ στο γεννηματά με στείλανε κάτι σπίτι. Θυμάμαι, φίλε. Με κάκωση. Σε ευχαριστώ. Τι είναι ο πνευμοθώρακας? Πνευμοθώρακας. Τι είναι αυτό? Μπαίνει αέρα στο πνευμόνι. Τρυπάει εκεί μια. Ένα. Όταν έχει το πνευμόνι, τι? Από πολλά πράγματα. Μπορεί να γίνει και αυτόματα, στα καλά καθόμενα. Πνευμονία, ας πούμε. Και σαν επιπλοκή πνευμονίας είναι μεγάλο τέτοιο. Το θέμα είναι ότι ο άλλος πονάει ξαφνικά και πρέπει να διαγνωστεί αυτό. Του βάζεις εδώ την τρύπα και του δίνεις οξυγόνο στο πνευμόνι, κάπως έτσι. Πώς γίνεται? Ο πνεύμονας έχει γύρω μια μεμβράνη, να σου πω. Μεμβράνη? Ναι. Ναι. Που τον προστατεύει. Ναι. Όταν μέσα αυτή τη μεμβράνη μπαίνει αέρας, είναι ο πνευμοθώρακας. Α, είναι μα... κάτι επίγον. Είναι επίγον. Ναι. Δηλαδή μπορείς, ας πούμε, να πας και στον αγύριστο. Αν μεγαλώσει αυτό. Αν μεγαλώσει αυτό. Να ζωρίσει την καρδιά, ναι. Και του έδωσες αυτό και σώθηκε αυτός. Έγινε καλά. Εμείς το διαγνώσαμε και μετά αναλαμβάνουν οι φίλοι μας οι χειρουργοί. Ναι, εσύ διαγνώνεις και άλλος εκτελεί. Μάλιστα. Εγώ, Κωστή, είχα χάλια άποψη, λέει. Αλλά μπήκα Παπαγεωργίου με έλκος στομάχου και μου κάνανε 6.500 λέει εξετάσεις. Μόνο το μάτι δεν μου βγάλανε, λέει, να δουν αν είναι στρόγγυλο. Ναι. Το Παπαγεωργίου φημίζεται ότι είναι και αυτό ένα ακόμα καλό νοσοκομείο. Κρατάει, έτσι. Ναι. Ναι, ακούγεται αυτό το πράγμα. Είναι διαφορετικό γιατί είναι και ιδιωτικής φύσεως, ναι, και έχει άλλους ρυθμούς. Ναι. Τι ιδιωτικής φύσεως είναι? Δεν είναι καθαρά δημόσιο εκεί. Του Παπαγεωργίου. Ναι, ναι. Του Παπαγεωργίου που είναι στην Νεάπολη και στην Κατηφόρα, δεν είναι? Και πάμε, δεξιά, ναι. Ναι, έχω ακούσει και καλά λόγια, ναι, για το. Και κτηριακά είναι πολύ καλό και από προσωπικό. Ναι, έχω πάει δυστυχώς. Είχα μια δυσάρεστη κατάσταση με έναν φίλο μου. Και... Είναι βγάλε. Είναι ακόμα. Καλά. Μια φάση που έπαθε ένα καρδιακό, δεν πήγε στο γιατρό, ξανάπαθε, δεν πήγε. Το στομάχι του νόμιζε, έκανε τον γιατρό κι αυτός. Παθαίνει μια ανακοπή και μένει 40 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Ο ψηλός με τον κοντό στο ΕΚΑΒ, αυτοί οι δύο άσοι του βολάν και πολύ δυνατοί στη δουλειά τους, εγώ είμαι λιπόψυχος, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, κατάφεραν και τον επαναφέραν στη ζωή. Και τον πήγαν στο Παπαγεωργίου, η καρδιά λειτουργήσε. Το πρόβλημα όμως υπήρξε αργότερα διότι έμεινε ο εγκέφαλος περισσότερο χρόνο, ναι, χωρίς οξυγόνο. Χωρίς οξυγόνο και εκεί πέρα έγινε το πρόβλημα. Έμεινε ακόμα. Επιπλοκές, κλείνουμε, ναι, χρόνο τώρα και έχουν επιπλοκές. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι πιθανότητες υπάρχουν να επανέλθει στην. Πάντως να πούμε για το ΕΚΑΒ ότι. Ναι, κάνουν. Λέω τα, ναι, κομμάτια της υγείας. Ναι, εγώ τους είδα. Καλά πληρώματα. Εγώ αυτό που είδα με τον ψηλό και τον κοντό, δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα γιατί συνήθως ακούνε όταν είναι βράδυ. Έπαθα πλάκα. Δηλαδή πίστευα ότι τελείωσε ο φίλος μου, αλλά τελικά. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Δηλαδή το ότι τον πήγαν στο νοσοκομείο, όχι, και όχι στο νεκροτομείο, ήταν ένα πολύ μεγάλο. Κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι. Στο ΕΚΑΒ. Ναι. Πούμε, ναι, ναι. Και έχουν και ελλείψεις κι αυτοί. Τρέχουν κι αυτοί. Ρεπό δεν παίρνουν, άδειες δεν παίρνουν. Έχουν ελλείψεις κι αυτοί, ναι, 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 και σε ψυχοδυναμικό. Ναι, 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 ναι. Και έχουν και ελλείψεις μεγάλες στο. Τα στενοφόρα παλιά. Σέρβις δεν γίνεται κτλ. Είναι δύσκολο. Τριτοκοσμική χώρα. Σέρβις τι να γίνουν σέρβις τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Τα λεφτά τα φάγανε άλλοι σέρβις, ναι, θα κάνουν τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να κάνουν σέρβις. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Λέει, Αντώνη, τι γίνεται τώρα εκεί στα Γιάννενα που πας στο Πατρικό, πώς είναι τα πράγματα εκεί στην εξοχή? Τα υπαρχία είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, αυτό μου λέει και ο Νίκος από τα Γιάννητσά, αυτό, ναι, μου λένε και ο Τζόρνταν κτλ. Έχει άλλους ρυθμούς. Ναι. Πιο φτηνά τα πράγματα. Πιο ανέμακτα την περνάνε, ναι, την κρίση. Κάπως καλύτερα. Και ψυχολογικά και καλύτερα, έτσι. Ναι. Γιατί? Κάπως το περνάς λίγο ξόφαλτσα, μα είσαι στην επαρχία. Στη μεγάλη πόλη ο πανικός και αυτά επικρατεί πιο εύκολα. Και ο φόβος για το τι θα γίνει. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί ο ένας με τον άλλον, ίσως στις μεγάλες πόλεις είναι όλος ο κόσμος στη τσίτα και κατευθείαν να πούμε το παραμικρό αγχώνεται. Άλλοι ρυθμοί. Άλλοι ρυθμοί. Αυτό νομίζω, ναι. Η επαρχία λοιπόν επιβιώνει
Ούτω ή άλλω. Πιο καλά, λίγο ένα με τον άλλον. Ναι. Κάπω παλεύει. Επιβιώνει καλύτερα. Ναι, ναι, επιβιώνει έτσι, καλύτερα. Έτσι, εδώ με την Παοκάρα, τι λέει την ομάδα σου, γιατρέ. Τίποτα. Πάμε να μιλήσουμε το διαρκεία τώρα. Θα πάρει διαρκεία. Θα πάρω και φέτο. Ναι. Είσαι μέσα σε 100 πρώτου. Ή έχει 100 διαρκεία σου. Είναι 100. Αυτό ρωτάω. Δεν ανακοινώσαν τίποτα. Ναι, γιατί. Μην είναι ακόμα διψήφιο. Η ΑΕΚ πάντω χωράει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ο Ηρακλή έχει δώσει ορισμένα. Ναι. Εσείς γιατί, πάρω. Τι γίνεται, εξήγησε μου, δηλαδή, τι γίνεται, εσύ ο αδερφός Παοξής είναι? Όχι, ο Ολυμπιακός είναι ο αδερφός, ναι, ναι. Από την Ήπειρο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Ναι. Σούπα, αυτή η γενιά παντού είναι κόκκινη. Ποια γενιά? Μπάγεβιτς. Α, του Μπάγεβιτς. 96 με 2000, πιο μικρός είναι αυτός. Όταν ήταν τότε, ναι, γυμνάσιο Λύκειο, κοκκινήσανε. Λόγω Μπάγεβιτς. Ναι, λόγω... και από τα ρόλια πολλά, χαρές. Ναι, βέβαια. Και η ΕΠΟ ήταν Παοξίδικη. Έτσι, ναι, ναι. Είχε μια συνεργασία τότε, μια φιλία μεταξύ του Πάου και του Ολυμπιακού. Εσείς αδέρφια είστε ότι τη ζήσατε αυτή τη φιλία, νομίζω. Ναι. Παοξής ο ένας, Ολυμπιακός ο άλλος. Και εμείς τη ζήσαμε εδώ με τον κύριο Κακάτσι, τον Κόκαλη, τον Ζαγοράκη. Βέβαια, αποτέλεσμα δεν είδαμε εμείς από αυτή τη φιλία. Πώς, αλλά... πήρατε δύο κύπελα. Α, πήρατε τα κόκαλα. Τα κόκαλα. Εντάξει. Όταν είσαι στο σπίτι του βασιλιά σκύλος, δεν μπορεί να πάρει να πούμε την πίτα, θα πάρει να πούμε τα κόκαλα. Γλύψατε τα κοκαλάκια. Και αυτό δεν είναι κάτι, ρε, φιλία με Ολυμπιακό πρόεδρο τη ΕΠΟ Παοξής. Ο Φούρντανες που φτιάχνει ψωμιάκι στο καψί. Θα βγει να μας πει. Ψέματα είναι, να πούμε. Ου, βρίζει τώρα το. Μέχρι και ο βουβός αρχίζει και φωνάζει. Ναι, Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Τι γίνεται εσείς, γιατί αυτή η ψυχολογία κακή. Λογικό δεν είναι. Και πάλι στραβά ξεκινάτε, έτσι. Ναι. Ναι. Και τα μετά από μια χρονιά ισοπεδωτική. Ναι. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Τι μουδιασμένος είναι. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Πήρατε τεχνικό διευθυντή, πήρατε προπονητή Ευρωπαίο. Συμφωνώ, αλλά μάλλον περιμένα και κανένα παίχτη να έχει έρθει ήδη. Τι παίχτη? Βλέπουν πάλι το Σαλπικίδη να ετοιμάζεται για 11 λεπτά. Θα είναι σεντερφόρ. Και μοναδικός στην κορυφή της επίθεσης. Μοναδικός, θα παίξει 90 λεπτό. Μετά από αυτό θα πας να ανανεώσεις το διαρκείο. Εγώ θα πάω, θα πάω, ναι. Θα πας. Mm. Καθαρά ρομαντικά. Είσαι ρομαντικός άνθρωπος, ναι. Τα μάτια μου πέρυσι πονέσανε. Φέτος τι λες θα κάνουν? Θα αντέξουν και φέτος. Μπαντούρο, οφθαλμολογική καλή, έχετε στο Ιπποκράτιο. Έχετε, έτσι. Έχουμε. Ναι. Κύριε Μαζίνου εκεί. Ναι, μάλιστα. Θα πάω, ναι. Ναι. Δεν βλέπω τον Παοξή να κουνιέται. Τι να κουνιέται? Δηλαδή, για πρωτάθλημα φέτος δεν πάει, το ξέρει. Θα τον περάσει ο Παναθηναϊκός. Με την ΑΕΚ θα κάνει μια μαχούλα. Κωστή, θα κάνει έτσι ένα κορ του κορ, πώς θέλουν αυτά, στον box. Ναι. Εγώ θέλω να δω μια σοβαρή ομάδα. Ναι. Ξεκινάμε από το 0 πάλι. Έτσι. Ο στόχος είναι δηλαδή η σοβαρή ομάδα. Να μην πονάνε τόσο τα μάτια μου. Αυτός είναι ο στόχος. Για μένα. Καλός άνθρωπος είσαι. Είναι καλός άνθρωπος. Ο στόχος μου είναι, λέει. Εγώ αυτό θέλω. Πρέπει να το περάσω και αυτό στα πρακτικά μου. Αθόρυβο κτλ. Τι ώρα το είπε ο άνθρωπος? Και 22. Δεν υπάρχει ρολόι εδώ γιατί είναι. Μπαταριά. Δεν ξέρω. Μπαταριά. Έχω το κινητό μου εγώ. Ναι. Και πάει 5 λεπτά μπροστά και καμιά φορά με τον ηχολήπτη. Πάντα μπροστά το έχω γιατί όσοι βιάζονται. Το έχουν μπροστά το κινητό. Ναι. Ναι. Πού είχα μείνει? Ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, αυτό θέλω. Ναι. Ο στόχος του Παοξή δηλαδή είναι. Φαντάζομαι να είσαι Παοξής. Εγώ σου λέω το δικό και μου. Να έχεις ψηφίσει όχι. Ναι. Και να είσαι και νεοδημοκράτης. Να είσαι... Έχει συμβεί και αυτό. Νεοδημοκράτης να έχει ψηφίσει όχι. Και να είναι Παοξής. Δηλαδή. Περτεμένο, ε. Να του πεις ποιος είναι ο στόχος σου με το όχι. Να μην ξέρει να σου πει. Να του πεις μετά. Ποιος είναι ο στόχος σου, σαν ΠΑΟΚ, να μην έχει να σου πει. Και να λέει προδότη το Σαλπικίδη και να έχει το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, να είσαι ΠΑΟΞής, δεξιός νεοδημοκράτης και να έχει ψηφίσει όχι. Αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, να μου στείλει ένα μήνυμα ή όταν ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο, στο 90-90-90, να μας πει, ρε παιδί μου, πώς νιώθει. Ναι, εσύ λοιπόν, σαν ΠΑΟΞής, έχεις σαν στόχο να μην πονέσουν τα μάτια. Να πω μια σοβαρή ομάδα, τίποτα άλλο. Γελάει ο Γαύρος. Εντάξει. Αυτός έχει μάθει άλλα πράγματα. Δεν ακούγεται. Αν θέλει να μιλήσει, μπορεί να έρθει στο μικρόφωνο. Αλλά σε μια οικογένεια που ένας είναι γιατρός και είναι Παοξής. Και ο άλλος είναι Ολυμπιακός και κάνει στο Βέλγιο, στη Σουηδία. Τι δουλειά κάνεις, είπαμε? Υπολογιστές. Λογιστές. Υπολογιστές. Κοντά εδώ. Να μην κάνουμε θόρυβο. Ναι, ναι. Υπολογιστές. Μάλιστα. Ο παπάς είναι εξής. Ο παπάς λέει έρχομαι. Ήρθε. Έφτασε. Η μάνα είναι Άρης. Η μάνα δεν είναι, όχι. Δεν ασχολείται. Όποιος κερδίζει. Όποιος κερδίζει είναι. Ναι. Δύο αδερφιά είστε στην οικογένεια. Έχουμε και μια μικρή αδερφή. Η μικρή τι, πόσο είναι? Πόσο είναι?
21. Α, εντάξει. Σπουδάζει. Ορκίστηκε σήμερα. Τι ορκίστηκε? Γερμανική φιλολογία. Γερμανική φιλολογία. Επίκαιρο. Ναι, βέβαια. Θα έχει πολλή δουλειά αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ δουλειά. Δεν μου λες, εκεί στη Σουηδία σε ποια πόλη μένεις? Στο Βεστερός. Βαλτερό. Βεστερός. Είναι κοντά στο Στοκχόλμη. Μία ώρα προς το Στοκχόλμη. Σε αντιμετωπίζουν. Είσαι και ομορφόπεδο. Κόμενε, θα είσαι εκεί. Γιατί δεν βλέπω. Κόβονε Σουηδέζες και τα λοιπά. Σε αντιμετωπίζουν ρατσιστικά οι Σουηδοί. Όχι. Να μην το πω ρατσιστικά. Είναι και κρύοι άνθρωποι εκεί. Σε βλέπουν κάπως, ξέρω εγώ, όπως έβλεπες εσύ, ας πούμε, τους Αλβανούς το 90. Υποτιμητικά και. Καλέ, αυτοί οι Αλβανοί ήρθαν εδώ να μας σαν τα χωράφια, να μας κλέψουν, να μας κάνουν και τα λοιπά. Για πες. Κοίταξε να δεις. Πώς, δηλαδή, πώς, ναι. Πόσα χρόνια είσαι εκεί? Δεν είμαι πολλά χρόνια, είμαι ένα χρόνο. Ένα χρόνο είσαι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συγκρίνεις. Ναι, τώρα πώς. Αλλά ναι. Μέχρι τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα ρατσιστικά, έτσι, υποτιμητικά. Όταν λες είσαι Έλληνας, ξέρω και τα λοιπά, γελάνε μαζί σου? Δεν γελάνε, όχι. Δεν γελάνε. Δεν γελάνε. Είναι καλοί και αγαθοί άνθρωποι. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν. Συναλλάσσονται εύκολα μαζί σου, δηλαδή να του κάνει χειραψία, κοιτάνε τα δάχτυλα και τα πέντε. Μη λείπει κανένα δάχτυλο. Όχι, όχι. Είναι, όχι. Είναι εντάξει, ευγενική, φιλική και είναι. Ναι. Εντάξει, αυτό που λένε ότι είναι υποτονική και αυτοκτονική και. Έχουν πρόβλημα. Για ποιο λόγο, πες μου λίγο. Ιατρικό θα μου τα σε εξηγήσει ο Αντώνης. Ο Αντώνης, μπράβο. Πάει στη Σουηδία. Ναι. Η οικονομία του είναι μια χαρά. Δουλειές έχουν. Άγχος δεν έχουν. Μηδέν. Όλα είναι ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένα, ταυτοποιημένα. Δουλειές. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αυτοκτονούν? Πού έχεις καταλήξει εσύ? Εγώ νομίζω ότι το πρώτο. Εσύ, ας πούμε, τώρα που πήγες από τα Γιάννενα στη Σουηδία. Μελαγχόλησες καθόλου? Υπήρχε ένα μικρό διάστημα. Για ποιο λόγο? Κοίτα, ο κύριος λόγος που πολλοί έχουν. Άλλο έφυγες από τη μάνα, ξέρω εγώ. Είχες εδώ φίλους κτλ. Εντάξει, αυτά εννοούνται, ναι. Είναι ο καιρός, Κωστή. Τι έχει ο καιρός? Ο καιρός έχει πολύ σκοτάδι το χειμώνα. Σκότος. Ναι. Γιατί δηλαδή? Γιατί ξημερώνει 8-8.30 το πρωί. Ναι, και βραδιάζει 3-3.30 το μεσημέρι. Έχει πολύ. Έχει πολύ σκοτάδι. Έχει σκότος. Ναι. Σε συνδυασμό με συννεφιές, κρύα, βροχές, χιόνια, όλα αυτά μαζί, σου μαυρίζει την ψυχή. Α, σου μαυρίζει την ψυχή. Ναι. Ναι. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα με αυτοκτονίες και αλκοολισμό. Πίνουνε. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα τι πίνουν αυτοί εκεί? Πίνουν μπύρες, φτηνές μπύρες. Αλλά πολλές μπύρες. Φτηνές, δηλαδή μάπα. Ναι, 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 μάπα. Μάπα. Ναι. Άγνωστος για μας. Ουρολογικά δεν θα έχουν. Δεν νομίζω. Γιατρέ, ουρολογικά με τις μπύρες, ξέρεις τι έπαθα με τα ουρολογικά. Εσείς θα ξεπλένονται εκεί τα συστήματα. Ξέρεις τι έπαθα με. Εδώ και αρκετούς μήνες πίνω μπύρες. Μου πω. Σε πλένει καλά. Ναι, πίνε καμιά μπύρα. Και λέω μία. Ποιες δύο, λέει εσύ, άμα. Το έχω ρίξει στην μπύρα, φίλε. Όχι. Μία τη μέρα. Ναι. Δηλαδή το μπαπ την πίνα. Εντάξει, μία τη μέρα. Πέσαν κρεατινίνες, πέσαν αυτά, πέσαν όλα. Με τις μπύρες. Είδες. Και λέω, μπορεί να κάνεις λίγο κυλίτσα με την πίρα, κάνεις παραπάνω κυλιακούς, αλλά εγώ δεν την αφήνω την πίρα. Δεν την αφήνω την πίρα. Ναι. Πίνω χωρίς αλκοόλ, αυτές πίνουν οι έγκυες. Μπάκλερ, πώς τη λένε, και κάτι Άμστελ με 0%. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα στη γεύση. Όταν είναι να πάω να δουλέψω, δεν μπορώ να πιω αλκοόλ και πίνω την πίρα χωρίς αλκοόλ. Τώρα, άμα είναι κανένα Σάββατο, κατέβηκα στην Αθήνα. Κοπάνισα κάτι 500 μιλιγκράμμ και τα λοιπά. Βέβαια. Πήγα, τις έριξα. Σε διακοπές θέλει λίγο να ανεβάζουμε, έτσι δεν είναι? Τον Αύγουστο και τσίπουρο, βιολογικό καλό και μπύρα. Αυτά τα δύο ποτά. Ναι. Θα τα πιω γιατί. Αφού το πω νεφρολόγος, κορόιδε με εγώ να μην. Ό,τι πει ο γιατρός. Έπινες λέει καμιά μπύρα. Λέω όχι, δεν. Τι ιδιαίτερο. Να έτρωγα, λέω, ριζόγαλα μετά την προπόνηση. Μην τρώζε, λέει, γαλακτοκομικά, ρε βλάκα, με λέει. Γαλακτοκομικά και τέτοια σε αυτή την ηλικία. Λέει, μην. Πολλά παχιά γάλατα και τα λοιπά. Παπάρες και τέτοια που τρώγανε. Δεν. Λέω τι να κάνω. Πιες λέει καμιά μπύρα. Τι θέλει και μου το είπε. Πάσε ρε φίλε. Το κρασί δεν λένε ότι είναι πιο καλό όμως. Κρασί για την καρδιά. Το κρασί είναι την καρδιά. Μήπως να πίνουμε μία μπύρα για το ορολογικά, ένα ποτηράκι. Κοίταξε, ένα ουίσκι θα πίνω το χειμώνα για το καρδιολογικό. Το βράδυ ένα ουίσκι. Για να ανοίγει ο στόμα, ο Χανακούει ο Ανδρώνης θα πει: μη το κάνεις, θα φάμε πρόστιμα και τέτοια. Και μια μπύρα για τα νεφρά, δηλαδή τρία διαφορετικά ποτά. Και μια ώρα προπόνηση την κάθε μέρα και είσαι σε μια χαρά. 90 θα φτάσει. Και κάθε 6 μήνες σε κάπου, πώς το λένε, πώς το λένε αυτό, κιστοσκόπηση, κολονοσκόπηση, λαρίγκι. Βέβαια, σου λέει θα προσέξει το λαρίγκι. Γιατί είναι τη δουλειά σου αυτή. Μην έχει κανένα πολύ, θα κάνω αυτό. Ναι. Αν και εσύ που δεν είσαι καπνιστής, πήγα έκανα, μου λέει δεν έχει κανένα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και στο μάχη.
Είναι αυτή. Και το κινητό μακριά από το αυτή για τον εγκέφαλο. Μακριά, στο ένα μέτρο. Έτσι. Το έχω κλείσει, φίλε, το κινητό. Και το βράδυ να το κλείνεις και όταν κοιμάσαι. Με το κλειστό. Κλείνανε, το έχω κλείσει το κινητό. Το ανοίγω και λέει, ας πούμε, Μπανιώτης γιατρός τώρα. Κωστή, το συμβάν της υποστολής της σημαίας συνέβη όντως, λέει, στις 30 Μαΐου του 1941. Όταν ο Γκλέζος ήταν, λέει, μέλος της νεολαίας του Μεταξά. Στις 25 Τρίτου, λέει, 1945, τέσσερα χρόνια μετά, ως μέλος, λέει, του ΚΚΕ πλέον, δίνει συνέντευξη στο ριζοσπάστη και καπαρώνει την υποστολή. Σημαία ποτέ δεν βρέθηκε. το γιατρό. Ανοίγω λοιπόν το κινητό και βλέπω ενοχλητικός 1, ενοχλητικός 2, ενοχλητικός 3, ενοχλητικός 4, ενοχλητικός 5, έχει καμιά κοσαριά ενοχλητικούς. Ενοχλητικός γκέι, έχω και ένα γκέι ενοχλητικό. Ενοχλητικός γκέι, ενοχλητικός διαιτητής, ενοχλητικός κτλ. Φίλος μου ο Νικολάκης με πήρε τηλέφωνο. Μπαπ, Νικόλα, τι έγινε. Μα θα έρθει ένα καφέ κτλ. Μπαπ, ξέρω εγώ, Ανδρώνης. Οπ, το αφεντικό. Μπαπ, παίρνω. Καρατζαφέρης, μπαπ, το αφεντικό. Ξέρω εγώ, σε παίρνει η γυναίκα, σε παίρνει, ξέρω εγώ, ο γαμπρός. Ακούστε τσάπρα, αρχίζει, λέει. Από εδώ, στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο, γιατί κανένας δεν βγήκε γιατρός να πει και καθηγητής πανεπιστημίου, αν αυτό εδώ βλάπτει και αν εδώ, ξέρω, κανένας δεν είπε και γι' αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αν αυτό, ας πούμε, η πολύ ωρη χρήση ή και της τηλεόρασης ή του υπολογιστή δημιουργεί θέματα. Δεν έχει σαφή τοποθέτηση ιατρική. Κανένας, ίσως γιατί φοβούνται τις εταιρείες. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Πάντως εμείς φυλάμε τα νότα μας. Έτσι, ναι, λοιπόν, και 35 είναι στο δικό μου κινητό και 36 πάμε σε διάλειμμα με το δικό μου κινητό. Πάντως, ο στόχος σου ως παοξής και επέτρεψέ με και συγγνώμη που γελάω μπροστά σου, είναι να μην μπορούν τα μάτια σου φέτος. Ναι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ναι. Από το περσινό πρωτάθλημα πήγες στα μάτια. Μάλιστα. Εντάξει. Για να δω μια δουλεμένη ομάδα. Τι δουλεμένη ομάδα. Να δω ο προπονητής αυτό που θέλει, που έχει στο μυαλό του. Ναι. Να δω να το εφαρμόζει η ομάδα. Τελεία. Ναι, ναι. Θα είμαι ευχαριστημένος για φέτος. Ναι. Θα είσαι ευχαριστημένος για φέτος. Δηλαδή, άμα βγεις τέταρτος και θα δεις όλα αυτά, θα είσαι ευχαριστημένος. Ναι. Εσύ, ναι. Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Γιάννη, ήρθε η ώρα. Εγώ τώρα και 36 το βλέπω εγώ. Είμαι πειθαρχημένος. Δεν είναι, γιατί καμιά φορά μου λένε είσαι απειθάρχητος. Πειθαρχημένος. Ναι, όπως πολύ σωστά λέει ο 724, παιδιά, αν δεν διαβάσω καλά ένα μήνυμα, εξέχασα τα γυαλιά στο σπίτι. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, όντως ο Μεταξάς έκανε το ΙΚΑ και ο Σαμαράς το έκλεισε. Λέει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ρε Τσίπουρο, πίνω ό,τι θες, πίνω, ρε, τι άσε, κάνω, σε πάρα. Ναι, ναι, πολύ σαλκό. Πρόσεξε τώρα να δεις γέλιο. Ο Ολυμπιακός ξέρει ποιος είναι ο στόχος του. Να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, και να κάνει τον double. Από εκεί και πέρα, αν ρωτήσεις Παναθηναϊκό, ΑΕΚΤΣΙ, ΠΑΟΞΙ, Αριανό, Ηρακλειδέα, Πανιόν. Α, ο Πανιόνιος θα σου πει: θέλω να σωθώ. Αυτό. Ο Πλατανιάς θα σου πει: θέλω να σωθώ. Α, και ο Ηρακλειδέας θα σου πει: θέλω να σωθώ. Σωστό. Συγγνώμη. Ναι, ναι, σωστό, ναι, αυτό. Το είπε και ο πρόεδρος. Το οποίο ο πρόεδρος, το είπε ο προπονητής και δεν μπορούμε να λέει άλλα ο πρόεδρος, να λέει να είμαι άλλα ο προπονητής και εγώ να λέω άλλα. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε την αλήθεια. Ναι, να σωθούμε. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες είναι του επιπέδου του, Πλατανιάς, Κέρκυρα, Βέρεια. Να σώσουν την πουγάδα. Καλονί, να, χώσουν, να σώσουν την πουγάδα. Ο Αριανός, ο καημένος, τι να πει. Ο Αριανός, τι να πει ο καημένος. Θα ψηφίσουν, λέει, 140 άτομα του Ερασιτέχνη Άρη. Πόσες προτάσεις έχουν εκεί, 5? Είναι, μπορεί να μέχρι αύριο να είναι παραπάνω, ναι, πρέπει να είναι 5, 6 πρέπει να είναι. Είναι ο Κάλλας, ναι. Είναι ο Αρβανιτίδης. Γαλανός. Είναι ο Γαλανός, είναι ο Ζαμπέτας, πατέρα, ναι, κατσεφρόνημα, μην γίνεσαι ρεζίλη. Είναι ο, α, ωραία γιαγιά, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Άψογα. Ευχαριστώ. Τα καθάρισε κιόλα. Λοιπόν, είναι ο. Οι άλλοι Άραβες, κάτι Άραβες, ναι. Αουδάραβες από τον Κόντι και του Σαουρίδη είναι αυτοί. Το, ναι. Βενζινάδικο είναι αυτοί, Βενζινάδες είναι εκεί. Αβίνα, από πού κάπου ένα Αβίνα είχαν τα λοιπά. Και υπάρχει ένα ψαρέμπορα, ηχθιέμπορα από τη Ραφίνα. Από τη Ραφίνα. Πήγα κάτω. Βουλγαράκης λέγεται. Εδώ, την, ο οποίο έχει εστιατόριο εκεί και μου λέει ο Βουλγαράκης, θέλω κι εγώ, λέει, να μπω, λέει, πες, λέει, του κτλ. Πάρε Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, να καταθέσει και τα λοιπά. Άρα υπάρχει και ένα ερωτηματικό, υπάρχει και ένας ηχθιέμπορας από τη Ραφίνα.
Πήγα εγώ και πια καφέ εκεί πέρα. Μάλιστα. Στη Ραφίνα πήγα εκεί με το φίλο μου τον Αριανό, να πούμε, από την Αθήνα. Τον Αριανό. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι άνθρωπο που μελαγχολώ έτσι, σε πέφτια και φυσικέ και μαρού και κτλ. Αυτό έχει ένα ωραίο Mini Cooper One, πώ τα λένε αυτά κτλ. Είπα για να μιλήσουμε για δουλειά, λέει που θε να πάμε. Του λέω είμαι τραβά λεωφόρο βουλιαγμένη. Βούλα γλυφάδα. Στη θάλασσα κάτω. Στη θάλασσα κάτω. Είμαι πα λέω στη Ραφίνα. Λέει από εδώ κοντά λέει είναι η Ραφίνα. Πάμε 20 χιλιόμετρα. Πήγαμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ εκείνη η περιοχή. Η Ανατολική Αττική πάρα πολύ. Τσουπ. Βλέπω κάτι εκεί ο παδό. Είναι αεξίδε εκεί στη Ραφίνα πολύ. Εγώ περίμενα να δω Ολυμπιακού. Δηλαδή πολλού αεξίδε. Ίσως επειδή είναι προσφυγικό μέρο δεν ξέρω τι είναι εκεί. Ναι. Δεν ξέρω από πού κατάγονται αυτοί κτλ. Πάντω κίτρινα τα είδα όλα. Λέω μπράβο, λες να δω κανένα μπολντόκ. Πού να δω μπολντόκ, τα μπολντόκ έχουν πεθάνει. Είδα όμως την original, πάρα πολλά αυτά και ρώτησα εκεί τα παιδιά. Με γνωρίσανε αυτό που λέει γιατί δεν σε βλέπουμε τώρα. Λέει και λέω ρε παιδιά, από πού με ξέρετε. Λέει μα μου ίντερνετ πολύ. Πολύ ίντερνετ. Ίντερνετ παίζει, βέβαια. Ίντερνετ μα έχει κάνει γνωστού στο ίντερνετ, φίλε. Πάρα πολύ. Και μέσω του ίντερνετ ακούν και ραδιόφωνο αρκετοί κτλ. Δηλαδή μπαίνουν και ακούνε εκπομπέ κτλ. Γιατί λένε τα αθηναϊκά ραδιόφωνα είναι ξενέρωτα. Λέει στο Μετρόπολη το ακούν αρκετοί. Και στη Ραφίνα είδα δύο που ακούγαν Μετρόπολη. Αν ακούνε δύο στη Ραφίνα Μετρόπολη, φίλε, είναι θέμα. Επειδή στα Γιάννενα, σαν φοιτητή, άκουγα πολλού σταθμού από Αθήνα, ναι. αθλητικού. Δεν έχουν αυτό τον αυθορμητισμό που έχουν τα τοπικά εδώ πέρα. Να ακούσει την Ατάκα, αυτό το Παρέσκο κτλ. Είναι λίγο πιο ψυχρά, πιο σοβαρά. Κρατάνε λίγο τέτοιο ύφο. Ναι, δεν κινδυνεύουν από ραδιοτηλεοπτικά, δεν κινδυνεύουν από μηνύσει. Ναι. Έχουν αυτό το καλό. Ναι. Εντάξει. Από την άλλη μεριά δεν έχουν πρωτιέ. Ναι. Αλλά για έναν που ακούει εδώ και εθιστεί στο στυλ εδώ το δικό μα, α πούμε, είναι ξενέρωτο. Ναι, ο ένα από του δύο, από τη Ραφίνα τα παιδιά, ο ένα έκανε φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, ναι. Σπούδασε εδώ μαζί μα, κατέβηκε στην Αθήνα. Και τι σου είπε, πώς και... Όχι, και ακολουθεί μέσω του ίντερνετ και ακούει. Ο εδώ δηλαδή. Ναι. Ο άλλο έμαθε από κάπου και ακούει. Δηλαδή. Πιστεύω ότι πολλοί δεν γνωρίζουν. Αν μαθαίνανε ναι. και ακούγανε, μπράβο, ναι. θα τους άρεσε. Θα διαφωνούσαν, θα βρίζανε, θα κάνανε, ναι. θα ακούγανε. Θα ακούγανε διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Όμως ο Ανδρώνης έκανε κάτι πολύ καλό εδώ. Δημιούργησε ένα πολύ καλό κομμάτι δημοσιογραφικό. Μάλιστα. Δηλαδή έφερε πολύ καλούς ρεπόρτερ και των τριών ομάδων. Και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ναι, μεν οι χαρακτήρες σου, οι μη δημοσιογραφικοί, έχουν την κουλτούρα τους. Την άλλη μεριά όμως είναι και η ενημέρωση πάρα πολύ δυνατή και στο σωστό timing. Είναι ολόκληρο συγκρότημα. Ναι, οπότε το παντρεύει αυτό εδώ πέρα και δημιουργεί μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έτσι λοιπόν, αφού είδα εγώ δύο στη Ραφίνα που ακούν ραδιόφωνο, ας πούμε, άλλοι τρεις-τέσσερις που μας φωνάξαν εκεί και στην καφετέρια, με τον, αυτοί δεν ξέρανε ότι δουλεύω εγώ σε ραδιόφωνο. Το μάθανε εκείνη την ώρα και ρωτήσαν ποια είναι η συχνότητα να ακούμε και τις ώρες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αν ξέρανε ότι δεν ξέρουν, θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα ακούγαν περισσότερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο Αριανός, ο καημένος, παδικά, ξέρει ότι θέλει να ανέβει. Άντε, α πούμε ότι αυτός ξέρει. Άντε, ο Ηρακλειδέας ξέρει ότι θέλει να μείνει κατηγορία. Ναι. Ο πρόεδρος είπε αυτό. Τέλος. Αφού ακολουθούμε τον πρόεδρο, το συμπαθούμε, οι οπαδοί. Το δολάριο, το καταναδέζικο, ιστορίες και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Ποιες άλλες ομάδες έχουμε? Ο αεξής ο καημένος. Ο αεξής ο καημένος. Δεν του είπαν ποιος είναι ο στόχος. Δεν του είπαν του καημένου. Έρχομαι, λέει. Έρχομαι, α πούμε. Ναι, έρχεσαι, αλλά ποιος είναι ο στόχος σου? Να κάνεις την Αγία Σοφιά, να κάνεις την Αγία Μαρίνα, να κάνεις την Αγία Βαρβάρα, να κάνεις, ξέρω εγώ, την Αγία Κυριακή. Που λέγανε το Καϊκή, Αλεξάνδρεια, Ραφίνα, ναι. πήγαινε τα χρόνια. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος σου? Πρωτάθλημα? Πεντάδα? Κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και εντάξει. Δεν μας λένε, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Τους αφήνει ο Μελισσανίδης σε ένα πέπλο μυστήριου. Φέτος τη χρονιά θα τη φάει, πουλώντας η ώρα για σπορ και οι άλλες εφημερίδες το καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς. Οι χαμένες πατρίδες. Θα ανακαλύψουν τον Ταλάρα, τη Ρωμιοσύνη, μη την κλαις. Μάνα μου, ο ξένος τόπος είναι φυλακή. Ιστορίες και ναι, θα τη βγάλουν έτσι τη δουλειά. Ναι. Και άμα βγουν και στην Ευρώπη, μπορεί να χοροπηδάνε οι αεξίδες. Οι νέοι αεξίδες. Δεν μιλάω για τον αεξί, τον εξιντάρι, τον πατέρα σου που είδε Μπάρλο ναι, και Μελισσανίδη καρά στα καλά του με Μπάγκεβιτς προπονητή. Την ομαδάρα. Τώρα, αν βγει τρίτη ή τέταρτη ΑΕΚ.
και ακόμα πάμε στα θεμέλια της Αγίας Σοφιάς και πες του Βοσπόρου τα στενά, ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά και ιστορίες για αρκούδες, δεν ξέρω δηλαδή. Επιτυχία θα παρουσιάσει. Ναι, πάντως ο Παοξής και ο Αεξής είναι στον κόσμο. Ναι, στον κόσμο του. Νταραγκούκουρτα, σακούρτελε, δεν υπάρχει. Αλλά αυτή 10 Παοξής, ποιος είναι ο στόχος του Παοξ, ρε. Να φτιάξω μια καλή ομάδα, ρε. Ρε εσύ του λες, ο στόχος του. Εσύ να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος του Παοξ. Ρε, περάσαμε μια Champions League, ρε. Εσύ του λέω, ρε φίλε, να κάνει μια ομάδα σοβαρή, ρε. Δεν λέει. Στόχο βαθμολογικό δεν μας είπε. Ούτε ο Παοξής ο απλός, ούτε ο οργανωμένος. Ούτε να πούμε οργάνωτο, ούτε ο Μεγεμελέ, πώ το λένε ο Άρνεσεν, ναι, ναι. Ούτε πώ το λένε ο προπονητή, δεν μα είπανε. Άρα οι Παοξίδες δεν ξέρουν. Γι' αυτό σου λέω: να είσαι Παοξίδες, να έχει ψηφίσει όχι. Να έχει ψηφίσει όχι, ρε φίλε. Να γίνεται ναι και να σου πούν τι ποιο είναι ο στόχο. Δηλαδή, μια κατάσταση, ο γιατρό. Με το μάνταλο δεκάρι, γιατρέ μου, ο γιατρό, ο κτηνίατρο, μάλλον καλύτερα, ο Ηρακλειδέα. Με το μάνταλο δεκάρι που στα 23 κόντεψε να ρίξει την Ξάνθη κάτω από Πανετολικό, Τρίπολη και Ατρόμητο, είναι σε ποιότητα η κούλα. Κούλα! Λοιπόν, ένας μας λέει ότι κέρδισε πάνω από 1000 ευρώ και του είπα να πάει στον ΟΠΑΠ στο Κόσμος. Μήπως ξέρεις που ακριβώς είναι. Ναι, φίλε, ξέρω που είναι. Πηγαίνοντας για το Κόσμος και μπαίνεις δεξιά και πας για το που κάνει την κούρπα κτλ. Αντί να πας αριστερά να μπεις στον Κόσμος, κάνεις δεξιά. Στα 100 μέτρα, 200 μέτρα ρότα εκεί, κάπου εκεί είναι ο ΠΑΠ να πούμε. Και θα σου πούν πώς θα σου βάλουν. Δεν χάνεις τα λεφτά σου σε καμία περίπτωση. Θα στα βάλουν πιθανότητα σε ένα λογαριασμό. Σε καλή μεριά. Στα χέρια δεν θα τα δώσουν. Θα σου, ή θα ανοίξει λογαριασμό ή θα στα βάλουν. Και θα βάζει 50-50 μέτρα. 50-50 να τα βγάζει. Μέχρι να δημιουργηθεί ας πούμε, το πακέτο και να υπογραφεί κτλ. Και να ανοίξουν οι τράπεζες. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-34. Θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, μου, ναι. Να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε, ναι. Να ξεαγχωθεί ο κόσμος λίγο, να μιλήσει λίγο για μπάλα. Να μιλήσει λίγο γιατί τους έχουν ζαλίσει εκεί πέρα κάθε τρεις και λίγο. Ανοίγεις την τηλεόραση, να δεις μια ελληνική ταινία, βλέπεις τον Τσίπρα. Τον τσακαλώτο που σου δημιουργεί δέος η μούρη του. ναι, δεν είναι μούρη αυτή τώρα, γιατί υπουργός τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Είμαστε κι εμείς άσχημα, αλλά αυτός είναι για, ξέρω εγώ, μπάρμαν δυτικών συνοικιών, δεύτερο βιολί όμως. Ναι. Όχι, αυτός να λέει τι, να παρακαλώ παιδί, ξέρω εγώ, ελάτε να παραγγείλετε. Και να λέει, όχι, θα έρθει η κοπέλα. Εγώ είμαι μέσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Άσε ρε, που πας με τον τζακαλό τώρα, μου, τώρα. 2-31-0-90-90-90 2-31-0-98-80-90 να μην σας πω για το όχι και το ναι, οπότε σας κούρασα. Να μας πείτε για το στόχο του ΠΑΟΚ που δεν ξέρετε ποιος είναι. Να βγει κανένας αεξής να μου «Α, ήρθαμε, ήρθα, έρχομαι, α, με έρχομαι, ρε». Να μας πείτε, ρε, πού έρχεστε και τι στόχο έχετε τώρα που έρχεστε. Με τον Ηρακλή δεν ξέρουμε, θέλω να μας πει να σωθώ. Μην πει ότι θέλω κάτι παραπάνω, γιατί θα πάει κόντρα στον Παπαθανασάκη. Και ξέρω εγώ ότι ο Παπαθανασάκης με το κομμάτι των οπαδών του Ηρακλή είναι σε καλές σχέσεις. Πάντως νομίζω ναι. Κάτι γλυκό κοιτάζουν παραπάνω. Ποιο? Εγώ ποιο είναι ο στόχο. Ναι, επίσημα είναι αυτό. Κοιτάζουμε, ο στόχο είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, καλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Βίκτορας. Γεια σου, Βίκτορα. Γεια σου, Αλβανάρα. Τι έγινε? Όλα καλά. Εσείς? Καλά, αγόρι γλυκό. Μπράβο, μπράβο. Πώς πάμε? Κάτσε να πιω ένα καρανεράκι. Εδώ δροσερό, δροσερό, αγόρι. Λίγο, ναι. Ναι. Για πες, πώς πάμε. Ήθελα να ρωτήσω λίγο γιατρό, εσύ. Εδώ γιατρός, ναι. Πες μου. Εγώ στη δουλειά είναι λίγο βαρύ η δουλειά που κάνω. Βαρύ δουλειά? Ναι, εσύ. Τι δουλειά κάνει και είναι βαρύ? Βέβαια, σου λέω που είμαι πετράς. Φτιάχνω σπίτι από την πέτρα και τέτοια. Α, είναι χειρονακτική, βαριά. Ναι, σωστό. Ναι. Ναι. Και όταν δουλεύω στον ήλιο, πίνω πολλές μπύρες. Ναι. Καλά ορολογικά θα έχεις. Ναι. Μιλάμε πολλές μπύρες. Σήμερα πήγα σε ένα περίπτερο εκεί, του λέω το πρωί, είμαστε πέντε παιδιά, του λέω εσύ έχεις μπύρες? Μου λέει έχω. Έχεις ή δεν έχεις? Έχω. Τρεις ώρα δεν είσαι ο άλλος, τελειώσανε. Πήραν 20 μπύρες πήραν. Μάλιστα. Εσύ πιες 20 μπύρες? Όχι, εγώ όπως είμαστε τέσσερα παιδιά που δουλέψαμε, 20 μπύρες τα ρίξαμε. Δηλαδή πέντε ο καθένας? Ναι, βέβαια. Και λίγα ήταν. Ναι. Είναι πολλές τώρα. Πέντε μπύρες τώρα, εγώ να μην κάνω τον γιατρό, αλλά πέντε μπύρες είναι πολλές, ναι. Μετά του μείναν κάτι μικρά μπύρες, τέτοια σκανάκια και με λέει, έχω τέτοια, αυτά είναι σφινάκια του λέω, δεν είναι μπύρες. Α, ήταν το 330 μιλιμέτρο. Ναι, ναι. Κάτι σφινάκια και τέτοια. Όχι, εγώ πήρα, στην αρχή πήρα μεγάλα, αυτά που είναι... Ήπιες μπύρα μεγάλα?
Α, τα μεγάλα τα μπουκάλια, ναι. Τα 500 άρια. Τα μισόλυτρα. Τα μισόλυτρα. Ναι. Εκεί το μπουκάλι έχει και άλλη γεύση τώρα. Αλλιώς να το πιεις από το κουτί την πύρα και αλλιώς να την πεις. Τώρα τι μιλάω εγώ σε 47 μου, 46 που αρχίζω και πίνω μπύρες σε αυτή την ηλικία. Τι να πεις. Ναι. Τι θες να ρωτήσεις τον γιατρό. Με πειράζουνε. Πέντε μπύρες τη μέρα. Ναι. Σε τι πειράζουν τώρα. Αν το κάνεις για μεγάλο διάστημα θα αρχίσει να σε πειράζει βέβαια. Τι θα πειράξει, για πες, τι θα χτυπήσει. Σηκώτη και στο μάχη. Στο μάχη. Δηλαδή τι θα κάνει το σηκώτη, πώς θα έχει. Άμα το κάνει αυτό για χρόνια θα αρχίσει να έχει κύρωση. Κύρωση, κάποια φάση, από ένα σημείο και μετά. Ναι. Εγώ τα κάψω ρε, τα κάψω, τα δουλεύω. Δεν είναι το θέμα αν τα καις, είναι αν περνάνε από το σηκώτη σου. Αν περνάνε θα έχεις πρόβλημα. Να, εντάξει, θα το γυρίσουμε στο ουίσκι τώρα. Θα το πιες πέντε ποτήρια ουίσκι καλύτερα. Τι μας λες, ρε άνθρωπε. Δηλαδή, το καλύτερο μια μπύρα την ημέρα είναι καλή, έτσι. Μια χαρά. Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Ή ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Ναι. Πες το γιατρό, είμαι πατέρα γιατρό, είμαι και εγώ. Η κόρη του είναι γιατρέσα. Άρα τα ξέρεις. Ναι. Κατάλαβα ποιος είσαι. Ναι. Και θα κατεβεί σε 5-6 μέρες, θα κατεβεί κάτω. Δεν βρίσκει άντρα, λέει απάνω. Δεν βρίσκει, δεν βρίσκει. Ναι, ενώ εδώ με κατέβει θα βρει, νομίζεις. Βέβαια, θα βρει. Θα βρει εδώ, θα βρει τον πάλι να τον ταΐζει. Ναι, να τον ταΐζει. Είναι ανάπλε, 70% είναι ανάπλε από εκεί. Τι είναι, λέει? Ανάπολε, λέω, δεν είναι σωστό, άντρα εκεί. Είναι ανάποδη. Α, είναι δίστροπη, ναι. Να μην το πω αλλιώς, ναι. Είναι δίστροπη, Γιάννη, είναι ανάποδη. Είναι από την άλλη μεριά, είναι δίστροπη, ναι. Σωστό. Ναι, να μην το. Σωστό. Δεν μπορεί να βρει άντρα. Ενώ εδώ δεν είναι ανάποδη, είναι κανονική. Α, είναι κανονική, ρε. Βαλκάνια είναι εδώ, δεν είναι τέτοια. Τι λέμε τώρα. Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Εμείς άντρας είμαι. Μάλιστα. Θα κατέβει λοιπόν η κόρη να βρει, να πούμε, άντρα εδώ, αλλά με 800-900 ευρώ, άμα βρει δουλειά, θα είναι δύσκολο. Όχι, θα ανοίξει δικό τη κλινική, έτσι. Δικό τη γραφείο, δεν θα δουλεύει σε δημόσιο. Γιατί δουλεύει 3 χρόνια και 2 θα μείνει, 5. Θα φέρει τα λεφτά που πήρε από εκεί, θα τα φέρει κατεβάσει κάτω. Τι γιατρός είναι? Καρδιολόγος είναι. Καλά θα πάει. Ναι, βουλωμένες αρτηρίες μπόλικες έχουμε. Πέρασε στην Αθήνα ήταν, εκεί τελείωσε. Δεν, όχι, θα χειρουργεί κιόλας, όχι. Όχι. Θα το στέλνει. Καλά θα πάει, καλά θα πάει. Καλά θα πάει, καλά θα πάει. Να βρει έναν άντρα που είναι χειρούργος και να τα κάνουν μαζί. Εντάξει, θα βρει και ένα άντρα χειρουργό, ναι. Τα βρήκες μια χαρά εσύ εκεί πέρα, μια χαρά. Θα τακτοποιήσεις με το μυαλό σου. Μην κάνεις τέτοια όνειρα, ρε. Μην κάνεις τέτοια σχέδια. Μην κάνεις. Να στακτήσει σπίτια και τζάκια, να φτιάξει τζάκια και σπίτια, αυτά είναι τόσο. Μάλιστα, εντάξει. Κλείσε, τα λέμε. Και μείωσε τις μπύρες. Θα τις κάνει δύο γιατρέ. Από 5-2 χιλιάδες θα τις κόψει. Θα τις κόψει λίγο, ναι. 500 μιλιγκράμμ φτάνουν δηλαδή. Είναι και πίνει τις μεγάλες αυτός. Αυτός πίνει τις μεγάλες. Μια μεγάλη την ημέρα καλά είναι, έτσι. Καλά είναι. Τα βάνει. Φεύγει ο κουρητήρας, ανοίγει φουλ, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Καλημέρα, κύριε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Βασίλης είμαι, Κώστα. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις, Βασίλη? Καλά είσαι, Βασίλη? Φοβάσαι, Βασίλη? Τι να φοβηθώ? Ρωτάω, ρε Βασίλη, τι. Για ομάδες εννοούμε. Γενικά λέω, φοβάσαι τίποτα, έχεις κανένα άγχος? Άγχος έχουμε όλοι μας, εντάξει, αλλά το ξεπερνάμε. Θα ήθελα να πω λίγο τον γιατρό για τις μπύρες, επειδή πίνω και εγώ μπύρες το καλοκαίρι. Επειδή το φοβάμαι το αλκοόλ, δεν θέλω να πέσω σε τσίπουρα, μου έχει πει γιατρός ότι καλύτερα να πίνουμε 4-5 μπύρες παρά 2-3. Γιατρός, είπε αυτό. Ωραίος γιατρός. Παρά τι? Παρά 2-3 τσίπουρα. Έχουν το ίδιο αλκοόλ, ας πούμε, και το τσίπουρο είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, μπορεί σε ένα μήνα να σου κάνει ζημιά. Ενώ οι μπύρες. Είναι πιο δυνατό, έχει πιο. Ναι, ναι, εντάξει. Ξέρεις κάτι που κάνεις όμως με το τσίπουρο? 4. Ναι. Δηλαδή, είναι ανάγκη να πιεις 6 μπύρες ή 4 τσίπουρα? Όχι, λέω ότι είναι προτιμότερο. Γιατί δεν πίνεις μπύρα χωρίς αλκοόλ? Μπύρα χωρίς αλκοόλ γυράζει. Μπύρα χωρίς αλκοόλ γίνεται, ρε, αυτό που λες. Γιατί δεν γίνεται, ρε, γιατί την είναι άσχημη? Δεν ξέρω, θα δοκιμάσει. Απλά βλέπω ότι βάζεις κιλά με την μπύρα. Παρατρέχα μετά, τι? Λοιπόν, σήμερα πήγα στο Μουζενίδη. Τι είναι αυτός? Είναι γραφείο ταξιδιωτικό. Γραφείο τελετών, ναι. Ναι. Τουλάχιστον 20 τηλεφωνήτρες, οπότε η Τούμπα θα έχει κόσμο φέτος. Κοίταξε. Το κατάλαβες? Ναι, ότι θα έρθει καινούριο σύνδεσμο. Το μόνο γραφείο που δουλεύει είναι από τα τουριστικά. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι άνοιξε καινούριο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ. Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Αλλοδαπών. Αυτό είναι ο Κώστα. Από εκεί θα φέρνει. Θα τους φέρνει ο Μουζενίδης εδώ. Θα τους πηγαίνει στην Παναγία σου Μελά επάνω. Σε ένα μήνα ακριβώς είναι η Παναγία σου Μελά, κάτι ώρα. Φέρνει και στην Τούμπα ο κύριος Σαββίδης. Και ναι, να γίνεται και δουλειά, ναι.
Βοτκίτσε στο Νατάλο. Βοτκίτσε στο Νατάλο, για να είναι μια χαρά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις? Τον Ολυμπιακό με τον Τζαλδάρη στα χαφ, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ο Τζαλδάρης δεν πρόκειται, αν παίξει ο Τζαλδάρης στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι ο Τζαλδάρης θα παίξει τον Ολυμπιακό σαν οχτάρι. Ναι, σαν οχτάρι. Δεν νομίζω ιδανικό θα τον δώσουμε. Ναι, μακάρι να το δώσει ιδανικό. Γιατί αν παίξει ο Τζαλδάρης βασικός, θα φάτε τέτοιο δούλεμα. Θα φάτε τέτοιο δούλεμα, ρε γάβρι, που θα πάει καπνός και αντάρα. Δηλαδή αυτούς που πετάει ο ΠΑΟΚ πάνε στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό. Λαζάρ Τσανδάρης. Συμφωνώ, δεν έπρεπε να τον πάρουμε. Ούτε το Γιαννιώτα, ούτε ο Ολυμπιακός θέλει τρεις παίχτες. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει ο Μαρινάκης και πιστεύω ότι θα... Ο Μαρινάκης περιμένει. Ναι. Να ξεμπλέξει με το κόλπο περιμένει, φίλε, ο Μαρινάκης, όχι με το ποδοσφαιρικό, με το άλλο. Γιατί είναι λίγο δύσκολα και τα πράγματα, γιατί μπήκανε... Μπήκαν Αμερικάνοι στον κόλπο, κατάλαβες? Κατάλαβα. Α, το κατάλαβες. Ναι. Γιατί είδα τον Παναθηναϊκό, φοβάμαι, γιατί... Να τον φοβάσαι τον Παναθηναϊκό, φίλε. Ναι, έχει δύο παίχτες. Να τον φοβάσαι. Τον ΠΑΟΚ να μην τον φοβάσαι και την ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό να τον φοβάσαι. Δεν τον φοβάμαι φέτος ειδικά. Τον Παναθηναϊκό να τον φοβάσαι, λέω φέτος. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Ακούμε λίγο. Ο ναι. Παναθηναϊκός μπορεί να μπλεχτεί. Εγώ να τον παίξω πρωταθλητή στον ΟΠΑΠ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί τα μπλεξίματα του Μαρινάκη με το άλλο θέμα. Οκ. Okay. Okay, ναι, έχουν κάνει και ένα κόμμα. Δεν ξέρω κόμμα τι κάνανε, τελεία τι κάνανε. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δεν κάναν και ένα γκέτο εκεί. Θα σου έλεγα τι έκανε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, αλλά θα με καλέσει πάλι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο για απολογία και εκείνη η μαμά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Οπότε θα είναι μεγάλο το μάτι για μένα. Άστο, καλύτερα να πάει στην ευχή. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο, γιατί να πάω. Πάει κανένας άλλος. Ξαλού, γιατί πάω. Καλημέρα σας. Σιγά ρε φίλε, μη φωνάζεις, ακούμε, ναι, μη. Απολάρισα το τηλεφωνό για να ακούγουμε, συγγνώμη. Με συγχωρείτε κύριε, ναι, σας ακούω. Δεν πειράζει, έχω και 11 εγγόνια και είμαι βαρβάτος. 11 εγγόνια έχεις. Ναι, 11 εγγόνια, από δύο κόρες. Από κόρες θα τα έχεις. Κόρες. Ναι, από κόρες. Εδώ υπάρχει ένα χωριό στη Λάρισα που λέγεται Βεζεκούσα, που άμα έχεις κάτω από 5 παιδιά σε διώχνουν από το χωριό. Σε πεινάνε για άρρωση κλπ. Άλλωστε ένας έχει 16. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αυτές τις μέρες άμα βαράει την περιοδία, γιατί χτες την Κυριακή που πάθε ο Ζαφυρίο έκλεισε μία ώρα. Σήμερα το πρωί 8 η ώρα τελείωσε ο κύριος Γιάννης. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω, τώρα εγώ δεν σας ακούω, αλλά μόνο με αυτά σου κάτι. Φτιάξτε ένα μεταδότη εδώ στα Τέμπη, να σας ακούει μέχρι κάτι Λαμία να σας ακούμε. Να σας ακούει όλη η Ελλάδα. Το βράδυ κοιμόμουν με το ραδιάκι δίπλα. Πότε? Όταν έρχομαι στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη τι κάνεις, ρε? Έχεις κανένα παράνομο δεσμό? Τα μαρτυράς, μην τα μαρτυράς. Α, μην τα μαρτυράς, ε. Άρχοντα, μην τα μαρτυράς. Λοιπόν. Ναι. Ερχόμουν το Σεπτέμβριο, έκατσα μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Γιατί είχα κύριε δουλειές. Ναι. Και σας ακούω μόνο εκεί. Ενώ άμα πιάσετε από εδώ και τέμπη, θα σας ακούει όλοι. Και η Θεσσαλία μέχρι κάτι Λαμία, θα σας ακούει όλος ο κόσμος. Αφού κάνει εκπομπή 24/24, σας μάθαμε και τα επίθετα. Αυτό πως ο Παζαφυρίο, του Γιάννη του Χασεκίδη, πως λέγεται, δεν θυμάμαι το επίθετο, τον μπερδεύω. Χίλιτιδης, όχι Χασεκίδης. Λόλος, Λόλος είναι ο Χασεκίδης, ναι. Ο Λόλος είναι ο Χασεκίδης. Ο Γιάννης είναι ο Χιλιτιδης. Ξέρουμε όλους τα επίθετα. Αλλά μόλις πειράμε το τέμπη δεν σας ακούμε καθόλου, κόβεται το σήμα. Αλλά μόλις φτιάξετε εδώ σε 1.500 και βάλετε ένα μεταδότη, θα ευχαριστηθεί όλη η Ελλάδα. Φτάνει το έχουμε τώρα τις συναγωγές, τουλάχιστον να ξεσπάει και ο κόσμος, αδελφέ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, αυτό μας τιμάει που μας λες, μας χαροποιεί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αλλά απ' την άλλη μεριά, και εσύ μόνο αδερφάκι μου 11 εγγόνια έκανες, δεν μπορεί να πάρεις ένα υπολογιστή εκεί να μπεις στο ίντερνετ να μας ακούσεις. Δεν μπορώ να πάρω υπολογιστή να πούμε γιατί δεν μ' αφήνουν. Και δεν θέλεσα κι εγώ μια φορά να το μάθω. Όταν μηδέναν κάποτε κινητό δεν το ήθελα. Μπλουκάριζα. Αλλά εξώ από τώρα είναι άλλος μέσα στο φορτηγό. Μόλις πειράει να σας ακούει να πες ότι είναι στο φορτηγό, στα μάξ. Μόλις πειράει τα τέπη δεν είπα. Γιατί να μην σας ακούει και η Λαμία και όλος ο κόσμος. Να ευχαριστιέται να μου. Φού κάνει κουμπί 24 ώρες. Τα βράδια δεν κοιμόμουν. Με το ραδάκι στο αυτό δεν κοιμόμουν. Ακούω τα τραγούδια σας, ακούω κάτι βράδυ από ακούω. Είσαι μερακλής άντρας. Ακούγεσαι μερακλής άντρας. Ναι. Έπειτα και που δώσω, Ζώνη, Κουστάκι. Σε κόβω για χαφ. Που τον λένε Κώστα και τον έχω και αδυναμία. Σε κόβω ότι έπαιζες χαφ. Ναι, μέσα ήρθε. Ναι. Δεν φουνάζανε. Ναι. Εντάξει, τα νιάτα μας, τώρα είμαστε μεγάλοι. Πρέπει να σου ένα πνευμόνι καλό. Να τρέχεις. Ναι, τρέχαμε. Που σε κατάλαβα από τη φωνή. Πήγαινες και εσύ πυγμαχία, Πήγαινες και εσύ πυγμαχία. Εγώ πήγαινα να κάνω το σάκο. Δεν πειράζει. Σιπαλικάρε, πώς έχουμε τη φωτογραφία να μου. Σιπαλακουρθά και όταν βγαίνεις στον αυτόν, στο art. Ναι. Και αυτά που είπε αυτός ο Αλέφαντος,
Λες και ήταν αλήθεια, έλεγε για τον Παρούφα, αυτόν τον Παρουφάκη, και βγήκαν ακριβώς όπως τα έλεγε ο άνθρωπος. Ο Αλέφαντος έπρεπε να γίνει πολιτικός αναλυτής, φίλε. Του κάτι άλλο είναι αυτός. Έτσι. Αυτοί είναι οι Έλληνες, ρε μεγάλε. Έτσι. Κουστάκι, χάρηκα που σ' άκουσα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Ταχύτατος είσαι, μ' αρέσεις. Είμαστε λίγο γρήγοροι να μου. Είσαι. Ειλικρινά χάρηκα που σ' άκουσα. Έτσι, κι εγώ, κι εγώ. Αν και μερικοί μιλάμε πολλά λεπτά, ρε. Κάνουμε 5 λεπτά να πούμε. Έλα, μωρέ, εντάξει, παρέα μας. Δεν πειράζει, λέει ο καθένα του ξεχαρμανιάζει, ας πούμε. Σε εύχομαι ό,τι αγαπάς, να είσαι πάντα γερός. Μακάρι. Ευχαριστώ και εσύ. Να πάνε όλα κανονικά. Θα πάνε, ρε, θα πάνε, να είσαι αισιόδοξος. Καλό ξημέρωμα, Κωνσταντίνε. Αισιόδοξος θα είσαι. Γιάννης Βαλσάμης με το όνομα. Βαλσάμης λέγεσαι. Ναι, Βαλσάμης. Την ώρα Βαλσάμη την έχει τίποτα. Όχι. Καμιά σχέση. Όχι. Απλώς θυμόμαστε τα αντίθετα. Εντάξει, έγινε. Γεια χαρά. Για χαρά. Εκείνη είναι Βαλσαμίδου. Α, το έκανε Βαλσάμιδο καλλιτεχνικό. Ναι. Ξέρεις πόσοι καλλιτέχνες αλλάξαν τα επίθετα. Τους έγραφε εδώ μια αυτή. Ας πούμε, έχουν αλλάξει 30% το επίθετό τους. Βέβαια. Να ακούγεται πιο. Να ακούγεται πιο. Θεσσαρικό. Ναι. Ας πούμε, οι Λάσκαροι, οι Καρέζοι, έχουν αλλάξει όλες τα επίθετα. Είναι διαφορετικά. Κάποτε ήταν ωραία, έμος τραγουδιστές κτλ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τους λένε οι μάνατζερ τους κτλ. Ναι. Απορώ πως το κόκκινο μάνατζερ του δεν του μπαίνει να αλλάξει το επίθετό του. Να το κάνει έτσι πιο φρύ, πιο πιασάρικο. Καλημέρα, ναι, γεια. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, καλημέρα. Α, μπράβο, για να δω ρωτήσουν. Γιατί εδώ πέρα όλοι παρακολουθούνται ότι μιλάνε λίγο, αλλά μιλάνε ξεπερνά τα πεντά. Σταμάτα, μην κρινιάζεις, ρε, οι γραμμές είναι ελεύθερες, ρε. Όλοι βαρουφάκι βλέπουν ένα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Καταρχήν, πρώτη αγωνιστική, με ποιο παίζει η ομάδα η ΑΕΚ. Α, πού να ξέρω, βγήκε το πρόγραμμα, ούτε το είδα. Βγήκε σήμερα, δεν βγήκε, κλήρωση ήταν. Και τι βγήκε, εντάξει, βγήκε. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές δεν έχει, λέει, ντέρμπι. Καλά, στην τηλεόραση λέει ότι μέσα σε 8 εβδομάδες είναι όλα τα ντέρμπι. Μετά. Μετά από. Μετά. Κάτσε να μπω που λέει και ο κόκκινος, να δω. Είσαι λοιπόν αεξής. Με την Πλατανιά παίζεις, την θυγατρική του Μαρινάκη. Αθήνα ή εντός ή εκτός. Πλατανιά στο ΆΚΑ. Κατάλαβα, ωραία. Τι, θα πας. Δεν με λες. Εσύ και, εσύ και ο Παοξής. Πρώτα. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος σας. Σας είπανε. Ο δικός μας. Ο δικός σας. Αυτό που έχουν όλες οι μεγάλες ιστορικές ομάδες. Ποιος. Ο τίτλος. Ο τίτλος. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Εγώ. Ναι. 49. Γι' αυτό το λες. Άμα βγει αεξής κάτω από 30. Αν βγει αεξής κάτω από 35, όχι 30-35, και ναι, ξέρεις θα σε πει. Η Αγία Σοφιά, η Αγία Σοφιά, έτσι θα σε πει. Η Αγία Σοφιά. Ναι. Έτοιμη είναι, παλιγάρι μου, μην αγχώνεσαι. Εγώ γιατί να αγχωθώ. Μπορείς να αγχωθείς για οτιδήποτε άλλο στη ζωή σου, εκτός από αυτό το θέμα. Να το. Το θέμα πηγαίνει όπως πρέπει να πάει. Ούτε απότομα. Εγώ δεν αμφιβάλλω, λέω όμως ότι αν ρωτήσω 10 εκτσίδες κάτω από 35 ετών θα μου πούνε ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ, θα με πούνε η Αγία Σοφιά. Έτσι λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Η Αγία Σοφιά είναι στόχος. Ε. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση στο 49χρονο φίλο μου τον Αεξή. Άκουμε. Τερματίζει η ΑΕΚ τέταρτη. Ναι. Και παίρνει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και το κύπελο Ολυμπιακός. Ναι, ωραία. Και γίνεται, ας πούμε, η Αγία Σοφιά σιγά σιγά. Είσαι ευχαριστημένος. Έχει ξεκινήσει, δηλαδή. Η Αγία Σοφιά είναι, έχει φτάσει στα μετά και προχωράει, ναι. Όχι. Εάν έχει γίνει η Αγία Σοφιά και βγει τέταρτος. Η Αγία Σοφιά δεν γίνεται σε ένα χρόνο. Αυτό είναι de facto. Άμπρα, ναι. Θέλει περισσότερο. Ωραία. Τώρα την αφήνουμε την Αγία Σοφιά στην ευχή της Παναγίας και του Ιησού. Άκουμε. Βγαίνεις τέταρτος του χρόνου, παίρνει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και το κύπελο το παίρνει ο Ολυμπιακός. Είσαι ευχαριστημένος. Εγώ είσαι χάλια είμαι. Χάλια είσαι. Θέλω το πρωτάθλημα. Θα κάνεις φασαρία δηλαδή στο Μελισανίδη. Θα του πεις, έλα εδώ ρε γέρο τίγρη να πούμε. Το έχει ξεκαθαρίσει. Τι είπε. Όχι ο πρώτος στόχος. Ένας από τους στόχους είναι πρώτον να πάρω το πρωτάθλημα. Πότε? Τώρα, αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος. Σεπτέμβριο, ναι. Μπράβο, ναι. Ναι. Και όχι να βγω τέταρτος. Άμα είναι να βγω τέταρτος, να πούμε τι να το κάνω.
Ναι. Κορυδευόμαστε. Με ποιον. Γιατί, γιατί φίλε, ο Πα... συγγνώμη, ναι, να βάλω σε μια σειρά τα πράγματα. Γιατί είναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αν ο Παοξής βγει τέταρτος, δεν θα το χαρακτηρίσει αποτυχία. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, η δυναμική αυτή τη στιγμή της ομάδας του ΠΑΟΚ δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Σαν τη ΣΑΕΚ, ναι, εντάξει, αυτό να το δεχτώ. Εντάξει, ωραία. Ναι. Επίσης ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, η ναι. πορεία του στα τόσα χρόνια που είναι, παραπάνω από, από εκεί που είπες τώρα τέταρτος δεν είναι. Πριν κατεβώ εγώ κάτω να πούμε, πάω γάμα βήτα τέλος πάντων, ήταν πάλι τέταρτος έβγαινε. Έπεσα εγώ, έπεσε ο... Πάλι τέταρτος πέμπτος βγαίνει, ναι. Ναι. Πάλι, όποτε, τι δεν βρέξει τη χιονίση, το ίδιο. Α, και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω. Ναι. Σήμερα άκουσα, διάβασα κάπου ότι έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τα, η επιστροφή με τα, να διαγραφούν οι νόμοι που έχει ψηφιστεί όπως η, με τις δόσεις 100. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Κατάλαβες. Ναι, το κατάλαβες. Ξέρεις αυτό που το μπορεί να πιάσει τον ΠΑΟΚ. Όχι. Θέλεις φίλε να τον πιάσει. Όχι, δεν θέλω να τον πιάσει. Ρωτάει. Ρωτάει γιατρέ. Δεν τον πιάνει. Δεν έχω εμπάθεια. Δεν τον πιάνει, δεν τον πιάνει. Δεν τον πιάνει, δεν τον πιάνει. Το ναι. διάβασα και θέλω. Γι' αυτό. Καλά κάνεις και ρωτάς. Μάλιστα. Ναι, φιλαράκι, άκουν έτσι. Κωστή, ναι. τον ΠΑΟΚ και τον κάθε ΠΑΟΚ, εγώ προσωπικά, γιατί για μένα δεν μιλάω για κανέναν άλλον, εγώ τον θέλω δυνατό. Όπως θέλω δυνατό και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για να χαίρομαι ποδόσφαιρο. Γίνεσαι δυνατός, ρά στον ΠΑΟΚ. Θα πας με το μάνταλο δεκάρι. Καλά σε λέει ο κτηνίατρος. Με το μάνταλο δεκάρι θα πας. Δεν θα ξεκινήσω με το μάνταλο, μην βιάζεσαι. Με ποιο. Εναλλακτική λύση θα είναι όταν θα ξεκινήσω πρωτάθλημα. Μακάρι την πρώτη αγωνιστική να δω το μάνταλο στον πάγκο και τον ανάλογο μάνταλο σε πολύ υψηλότερο επίπεδο δεκάρι. Ξένος θα είναι κιόλα. Θα χαρώ πάρα πολύ να το δω. Μη δω καλά μάνταλο δεκάρι να κερδίσεις ένα μηδέν τον Πλατανιά και να δω στην ώρα για σπορ την άλλη μέρα πρώτη τιμούρη του μάνταλου και να μην πάρει κανείς επιμένει γιατί ατρομάξει να πούμε. Όχι, όχι, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Δεν πρόκειται να είναι έτοιμος κιόλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, μπορεί, είναι και τραυματίας, ναι. ναι. Η ομάδα θα είναι τελείως διαφορετική. Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε. Θα δούμε. Καλό βράδυ. Τα λέμε, καλό βράδυ. Ο Αετσής λέει δεν είμαι ευχαριστημένος τέταρτος. Ο Παοξής λέει είναι. Εντάξει. Θα μου πεις άλλο μέγεθος η ΑΕΚ, άλλο μέγεθος ο ΠΑΟΚ. Λέει ο Αίξης. Έτσι λέω φίλος. Έτσι λέω φίλος. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα στην πιο ερωτική που Νάτα. Είναι αυτό που λέει. Νάτα. Από το βροχερό και υγρό Ζέφελ της Αυστρίας το μεγάλο προπονητικό κέντρο που κάνει προετοιμασία η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα στην Δάφνο Τσουπουκομένη. Μάλιστα. Καλημέρα στην παρέα σας κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, γεια. Ετήσματα από τον κύριο Σάβα στεναχωρέθηκε που δεν ήμασταν το Σαββατοκύριακο για να σας δει. Ναι. Την επόμενη φορά λέει να το πεις αυτό το παιδί, το έχει πάει για ύπνο τώρα, είναι κυρίως. Πήγα Κολωνάκι, εγώ βρήκα τον κύριο Αναστόπουλο, με είπε, έλα ρε με αρβανιτή, διανεβαίνει ο Άρης, δεν υπάρχει θέμα. Α, λέω, ο κύριος Αναστόπουλος, ναι. μάλιστα. Τότε πανέβηκα με τον goal offside που δεν ήταν offside, ήταν κανονικό. Το πάρτι έγινε στη Θεσσαλονίκη τώρα το καλοκαίρι. Ποιο πάρτι? Του κύριου Δημάρχου. Τι κάνει ο πάρτι ο Δήμαρχος, δεν το ξέρω, δεν. Εκείνο το πάρτι που κάνει ο Δήμαρχος στην πόλη σας που γι' αυτό τη λέτε και ερωτική τώρα. Μπας περιπτώσει κύριε αυτό που λέει εδώ στο Ζέφελ κάνουν προετοιμασία όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Στη γειτονιά εδώ είναι και η μεγάλη Φέγενορ της Ολλανδίας και μια ομάδα από τη γείτονο χώρα, ο Ρίζα Σπορ. Ναι. Φεύγουν όλοι, γίνεται μια θαυμάσια δουλειά. Δεν θέλω να μου πείτε τώρα πώς την είδα την κλήρωση, είναι βατή. Δεν θέλω κλάματα όμως στις 4 Οκτωβρίου, κύριε Ραπτόπουλε, στην πόλη σας. Γιατί? Δεν θέλω, κύριε Ραπτόπουλε, Κυριακή. Είναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και στις 3 Οκτωβρίου η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Εντάξει κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω κύριε Ραπτόπουλε, μήπως μπορείτε να φανταστείτε το πρωτοσέλιδο του Μέτρο Σπορ την Παρασκευή το πρωί? Τι είχε, δεν πήρα, γιατί... Όχι, λέω το επόμενο που θα έρθει. Α, τι θα λέει? Δεν πιστεύω να γράφει ότι η πιο έτοιμη ομάδα η Λοκομοτίβα Κροατίας που έχασε προεχθές στις 12 του μηνός στο πρωτάθλημα της Κροατίας 2-1 από το Σπλίτ. Είχαν πολλά παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές στα πόδια. Απλά τα πόδια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ ήταν βαριά από το βροχερό Άρμεν. Ναι. Ξέρετε, στην Ολλανδία ξέρετε ποιοι πάνε να κάνουν προετοιμασία, κύριε Ραπτόπουλε. Και.
Τώρα μην το συζητάμε, κύριε. Έχετε δει καμιά ευρωπαϊκή ομάδα να πηγαίνει να κάνει προετοιμασία στο ΑΡΜ και σε τι ξενοδοχείο, κύριε Ραυτόπουλε μου, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, δεν πρέπει. Δανείζομαι όμως έναν όρο που είχε πει ένας ακροατής, ο κύριος Μάνος, και την καλημέρα μου και στον κύριο Χιλιτίδη και σε όλους τους δαφνογαβρο οπαδούς, στον κύριο Βασίλη που είχε πάρει και πριν. Ναι. Ο ακροατής, ο κύριος Μάνος που είχε πει ότι είναι σαν το ξενοδοχείο Μαρίνα. Μαρίνα, Hotel Marina, ναι. Το υιοθετώ όμως εγώ αυτό, κύριε Ραπτοπουλέμου, και δεν μου λέτε, η ομάδα της καρδιάς σας δηλαδή θα έχει προπονητή τον κύριο Αναστόπουλο? Κοίτα, ο κύριος Αναστόπουλος είπε ότι είναι προσβάσιμη η θέση με Αρβανιτίδη. Με Αρβανιτίδη, μάλιστα. Και το άλλο που άκουσα εκεί στο Κολωνάκι είναι, ναι, ότι και τα άμα πάει Αρβανιτίδης, 2-3 παίκτες από τον Ολυμπιακό δανεικοί. Δηλαδή αυτό... πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και ο Τσανδάρης μέσα στους αρβανικούς? Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί γελάτε, κύριε Ραπτόπουλε? Υπονοείτε κάτι, κύριε Ραπτόπουλε μου? Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Αρβανιτίδης θα πάρει δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Αναστόπουλο προπονητή. Μεγαλόκαρτος ο μεγαλομέτωχος, βοηθάει όλο τον κόσμο, γιατί είναι ιδιαίτερη του πατρίδα. Εντάξει, τώρα τις μικρές ομάδες τις κάνει θυγατρικές. Στην Άλβα δεν εκεί, τώρα στη Γάμα δεν κάνει. Και την ομάδα της καρδιάς σας που φίλησε δαχτυλίδι, γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε? Πριν δύο χρόνια φίλησε δαχτυλίδι η ομάδα. Γιατί, για την ομάδα της γειτονιάς σας, γιατί δεν τα λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, ότι και όπως λέει ο κύριος Νίκος, ο μεγάλος οπαδός της σειράς 4. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ λίγο το λόγο του. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραπτόπουλε μου, πώς το βλέπετε το πρωτάθλημα φέτος? Θα υπάρχει μεγάλη διαφορά? Θα παίξω το γνωστό σύστημα, κύριε Ραπτόπουλε, όπως παίζω τα τελευταία 20 χρόνια? Θα τη βρεις από Αμερικάνο. Ναι. Θα τη βρεις από Αμερικάνο φέτος. Έτσι, έτσι. Αυτούς τους είδαμε τότε στην Τρούμπα, κύριε Ραπτόπουλε. Θα τη βρεις από Αμερικάνο. Από Αμερικάνο θα τη βρεις και θα την πληρώσεις, ναι, και θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Αυτό σου λέω μόνο. Εσείς, κύριε Ραπτόπουλε, σε αυτή τη μαγευτική πόλη, double μπορείτε να πάρετε στο ποδόσφαιρο. Bye bye. Να δείτε μπάλα για να μην σας πονάνε τα μάτια σας. Bye bye. Έναν οφθαλμίατρο να καλέσετε. Έχει σαν στόχο ο Παοξής εδώ, ο φίλος μου, φέτος θα πάρει διαρκείας και ο στόχος του είναι να μην πονάνε τα μάτια του. Πόσο... Ναι, εγώ αν ήμουν Σαββίδης θα ερχόμουν τώρα με μια Mercedes έξω από το Μετρόπολης με δυο αρκούδες μαζί και θα έδινα ένα ειστήριο διαρκείας στο φίλο, ναι, μου δωρεάν. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, χαμηλώσει τον πύχη. Πλήρωσε ο άνθρωπος τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ και ο μοναδικός στόχος για τον εκπαιδευμένο φίλο μου, τον γιατρό, τον μορφωμένο φίλο μου, τον Αντώνη, τον ακτινολόγο, είναι να μην μπορώ να τα μάτια του. Δηλαδή, κύριε Ραπτό, που λέμε να κλείσω με αυτό, όπως ήταν παλιά στους καλούς κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης που προβάλλανε ταινίες μορφωτικού επίπεδου που δίνανε και γυαλιά τρισδιάστατα, βλέπεις, είναι ΕΠ. Bye. Την καλημέρα. Bye, bye. Επόμενη γραμμή. Έλα. Δεν βγήκε κανένας άλλος αέξης, κανένας Παοξής να μας πει το στόχο. Μάλλον ασχολούνται με το όχι, το μεγάλο όχι. Ναι, κύριε, καλημέρα, καλημέρα. Έλα. Έλα. Ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή, Ραπτόπουλε? Να σωθεί, φίλε. Αυτό που το άκουσες, Ραπτόπουλε? Το είπε ο πρόεδρός σου, φίλε, διαβάζει εφημερίδες. Ο πρόεδρος, Ραπτόπουλε, είπε σταθεροποίηση, Ραπτόπουλε. Άστερα, αυτά τα έλεγα στο Πασό, κοινωνικοποίηση και, ναι, αυτή, και μας έλθε η απαυτοποίηση, άστερα. Τι έλεγαν, λοιπόν, άκουσε με λίγο. Για πες μου. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Παπαδόπουλος σε έναν άλλο σταθμό της πόλης. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, προπονητής. Ναι. Και είπε στόχος είναι η πεντάδα, τα play-off. Ναι. Ναι, έτσι είπε. Ναι, έτσι είπε. Δηλαδή, αν βγει έβδομος, θα τον δίνετε. Όχι, αλλά. Σαν φίλε το παραμύθι τώρα, είπε ο Παπαδόπουλος. Εγώ ξέρω τι λέει ο ιδιοκτήτης. Αν πει ο Αδρώνης, στόχος μου είναι, ξέρω εγώ, να βγούμε στα πρώτα 4 ραδιόφωνα, τι αυγό εγώ να πω μετά, στόχος με αυγά πράτας. Αυτό το λες εσύ ότι έτσι είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είπε σταθεροποίηση οικονομική και πολιτική, τίποτα άλλο. Άσε τα παραμύθια, αυτά τα έλεγε το Πάσοκ την κατά του 80. Σε μένα τα λες αυτά, τα κάνω. Εγώ σου είπα τι είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είπε να σωθούμε γλίγορα. Ο προπονητής γιατί λέει πεντάδα? Γιατί θέλει να φάει το κεφάλι του προπονητής. Αυτό θέλει. Εγώ λέω ότι ο προπονητής παρέλαση δεν κάνει. Ωραία. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μου λες, ο Ηρακλής πιστεύεις με 2-3 προσθήκες είναι έτοιμος? Για να σωθεί και τώρα σώνεται, έτσι. Άσε το σωθεί. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ τώρα αν ο Ηρακλής βγει 7ος. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος, ναι.
Ναι. Θα είσαι χαρούμενος. Ναι. Θα διαβγεί ένα, το θα στεναχωρηθείς. Κερδίζω ΠΑΟΚ μέσα έξω, Ολυμπιακό και τελείωσε. Και έφυγε, είμαι χαρούμενος. Θες να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ μέσα έξω. Κοίτα, αυτό κοίταξε, αυτό το έργο δεν θα το δεις φέτος. Ορίστε. Ορίστε. Αυτό το έργο λέω φέτος δεν θα το δεις. Είσαι σίγουρος. Στην Τούμπα θα έχεις και σφαγή. Δύσκολος. Στην Τούμπα θα έχεις και σφαγή, το λέω εγώ. Στην Τούμπα θα έχει καυτό όπως τα παλιά τα καλά τα χρόνια. Τα καλά τα χρόνια. Και το καφτατζόγλιο στο Ηρακλής ΠΑΟΚ τιμωρημένο. Γιατί? Γιατί? Ναι, γιατί. Πετά το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ναι. Τρεις αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Γιατί το λες αυτό? Γιατί? Γιατί δεν θα κερδίσεις, γιατί. 2-0 από τώρα το λέω. Ξέρεις τι θα πείτε στον προπονητή πριν το μάτς? Νίκο, αυτό το μάτς να μην το χάσουμε. Δηλαδή, άμα παίξει Ηρακλής ΠΑΟΚ και το μάτς πάει στο 80. Ναι. Το πιο λογικό που θα κάνει ο προπονητής του Ηρακλή είναι να διαφυλάξει τα νότα του, μην χάσει να πούμε την, το αίτητο. Εννοείται, ντά, αυτό εννοείται. Πού να κάνει δεύτερη αλλαγή center for και να βάλει δεύτερο center for. Πού να βάλει. Πέπετε να μην χάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα πάτε να πείτε. Ναι, μην χάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Μην χάσουμε, Νίκο, από τον ΠΑΟΚ. Τους βλέπεις να έρχονται φέτος? Ποιους? Τους ΠΑΟΚτσίδες, τους φίλους μας στο γήπεδο. Πού να έρθουν, χωρίς εισιτήρια? Όχι, δεν μπορούν. Εγώ πραγματικά θέλω να έρθουν, έτσι, σοβαρά σου μιλάω, να ζήσουμε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι, και τίποτα. Αλλά όσοι έρθουν να πάμε, έτσι εννοείται αυτό. Εσείς στην Τούμπα χωρίς εισιτήριο πας? Γιατί θα έρθουν αυτοί χωρίς εισιτήρια? Όχι, εσείς πάτε. Θα δείξει. Τι θα δείξει? Θα δείξει. Καριλάω χωρίς εισιτήρια πας? Καριλάω, αν... Καλαμαριά χωρίς εισιτήρια πας? Ούτε Καλαμαριά δεν πας. Συνοδεία πήγα φέτος, φίλε. Πώς? Τι? Καλαμαριά πήγα φέτος, 5.000 χωρίς εισιτήρια μπήκαμε. Ναι, εντάξει, τότε πάω πάσω. Ναι, και Λάρισα, πας Λάρισα χωρίς εισιτήρια? Πώς? Πώς? Λάρισα λέω, πας. Λάρισα, ναι. Έχει τους μόνστες, φοβάμαι, ναι. Ρωτάω, δεν θέλω να μου πεις αν φοβάσαι, πας. Ναι, ναι, πάω, ναι. Ναι, Μασάω. Μήπως σε γυρίσουν από τα Μπάλκανα πίσω όπως το Μάνο τότε με το Βόλο. Με το? Με το, με το Βόλο λέω. Με το Βόλο τι? Που σε είπανε πίσω για τα καράβια. Και από τα τρένα. Δε. Εγώ πήγα όμως. Πώς πήγες? Πήγα. Με κασκόλ. Με κασκόλ. Πώς πήγες? Τι πώς πήγα ρε φίλα, αμάξι είχα και πήγα. Α, κρυμμένο το είχες το κασκόλ στα αμάξι. Τι το είχα έξω. Α, εντάξει. Μαγκιά σου. Έγινε φίλε. Δεν μου λες, το κασκόλ το έβγαλες στο γήπεδο. Εννοείται πως το έβγαλα το γήπεδο. Τότε είσαι μάγκας. Δεν το κρύβεις ποτέ. Άντε μπράβο, σωστός, μ' αρέσει. Έγινε, άντε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα ναι. Πέσαν οι γραμμές, μας τις ρίξατε ρε. Καλημέρα ναι. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα, 30 λεπτά δεν περιμένουμε να πούμε. Ξεχάσαμε τη ροή που θέλω να μιλήσω να πούμε. Σιγά, ρε φίλε να πούμε, εντάξει, από πού παίρνει. Όπα, 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 είπαμε, κεντρώμα από τη Στουτγκάρδη. Ένα δεν υπάρχει άλλο. Ένα και αριανό στη Στουτγκάρδη. Πάντα, εδώ είναι, είπαμε, σήμερα δεν τεθέν. Ναι. Λοιπόν, καταρχά να πω στον γιατρό εκεί πέρα να ενημερώσει τα πλήθη ότι μερικά, αν πω τη λέξη κουνάβι δεν είναι βυστικέ, δεν είναι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Α, μπράβο. Ότι μερικά κουνάβια εδώ στην παρέα μου όταν έξω έχει κάψον. Χλαμαδιάζουν τα μπουκάκια στα παγωμένα τα νερά από τα ψυγεία να πούμε και τους λέω ρε κουνάβια μην πίνετε κρύο παγωμένο νερό. Γιατρέ επιβεβαίωσε παρακαλώ λίγο. Καλά τους λες. Αν μπράβο. Δευτερεύον να δώσω χαιρισμούς στη Βερδεκούσα να πω το παλικάρι εκεί να δώσω χαιρισμούς εν ονόματι Καραβέλη να του βάλει μια κεραία ξέρει εκείνος τα χαιρισμούς που θα εκεί. Τρίτον, το παιδί που είπες πριν για τον Παπαγεωργίου είναι το παιδί που λέγαμε που έγινε η φάση με την πριν ένα χρόνο, έτσι. Πέρασε 21 χρόνος με την ανακοπή και αυτά. Ναι, εσύ που το ξέρεις. Για το γυπνιστικό δεν μιλάμε. Ναι. Α, μπράβο, περαστικό το παιδί. Εσύ που το ξέρεις. Θυμάμαι πέρυσι που το λέγαμε, γιατί είχαμε μιλήσει και λέω τι κάνει το παιδί, ξέρω εγώ αυτά. Και λέω τώρα πλάκα που το ανάφερες, πέρασε ένα χρόνο. Πέρασε ένα χρόνο, φίλε. Έτσι, έτσι, έτσι. Και κλείνοντας, δεν πιάνω τις γραμμές, να πούμε ότι τους ειδικούς σχεδισμούς στην ΚΑΟ Τούμπα. Και στην οδό εκεί, Ανδρέα Χατρινού, ξέρουν αυτοί. Ανδρέα? Ανδρέα Χατρινού, εκεί είναι η έδρα μας. Τι έχει εκεί, καφενείο? Όχι, καφενείο είναι το στέκι μας. Εκεί είμαστε, κάτσε από τα πρώτα έντσι να μην στέκει τα κολλήσαμε, κατάλαβες. Είναι η έδρα, είναι όπως κάθε τα τρένα πάνω παλιά, η έδρα ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη. Είχε και κουλοχέριδες εκεί παλιά. Έλα τώρα, μην το κάνεις τον κόσμο τώρα αυτό το πράγμα. Και κλείνοντας, πες μου λίγο πώς πήγε η πτήση για Αθήνα, πέρασε καλά? Πέρασα πολύ καλά στην Αθήνα, πήγα σε πολλά μέρη, έκανα μπάνιο. Με το αεροπλάνο λέω ήταν εντάξει, βολευτήκαμε ή είχαμε...
Στο γυρισμό ήταν πολύ ήσυχα τα πράγματα. Στο πηγεμό είχα ένα επεισόδιο εκεί με κάτι αεροσυνοδούς. Γιατί κουβαλούσα μια κιθάρα, εγώ να πούμε. Και μάλιστα. Την έβαλα στη μέση την κιθάρα και κάθισα εγώ στο παράθυρο και ήρθε μια σχημογυναίκα, μια Ιρλανδή εκεί πέρα, μια άχυλη. Και μου λέει να ούμε. Η κιθάρα λέει να κάτσει λέει στη μέση. Να κάτσει στο παράθυρο λέει η κιθάρα. Λέω γιατί να κάτσει στο παράθυρο η κιθάρα. Ζαλίζεται. Λέει γιατί λέει άμα γίνει κάτι λέει στο αεροπλάνο πώς θα βγεις λέει έξω. Λέω άμα γίνει στο αεροπλάνο λέω την κιθάρα λέω θα κοιτάζει. Και σαπάει και απογείωσε το αεροπλάνο και εγώ ακόμα δεν είχα δεθεί μάλλον εκεί με την κιθάρα και τέτοια. Τέλος πάντων όταν έχεις καλό καιρό δηλαδή και μικρή πτήση δεν έχει αναταράξεις. Εκείνο το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη έτσι. Καθόμουν στο δεξί παράθυρο στον ερχομό και πέρασα και είδα τα δυο πόδια της Χαλκιδικής χωρίς σύννεφα, χωρίς τίποτα. Ήταν η μαγεία, φίλε. Ασχολούμαι με το αντικείμενο και σε πτήσεις αυτά εδώ και σχολεία και αυτά. Αυτό που λες ακριβώς αληθεύει. Τη θέλονται από μακριά. Πάμε το Βόλο ακριβώς. Μετά φαίνονται τα θέα της. Η θέα της Χαλκιδικής στα δύο πόδια με πολύ καλό καιρό βέβαια χωρίς σύννεφα κτλ. Ήταν φίλε απίστευτη. Καταπληκτική, πίνοντας, δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν. Πρώτη φορά το βλέπω. Πίνοντας, να βάλω να κλείσει τον γιατρό, ο οποίος έχει κάνει Σουηδία ή μάλλον είναι Σουηδία, να σου πει πώς λέγονται οι νοσοκόμες στα Σουηδέζικα. Αν δεν το βρει, θα ξανακαλέσω σε 5 λεπτά. Δεν είναι γιατρός ο Σουηδός. Ο Σουηδός είναι προγραμματιστής. Ο δικός μου είναι γιατρός εδώ, πάω οξύ. Που στόχο έχει φέτος να μην πονέσουν τα μάτια του. Θα το πω εγώ στα Σουηδέζικα πώς αποκαλούν τις νοσοκόμες, έτσι. Λοιπόν, γράφε και θα το γράψω όπως το προσωπικό όπως το προθέλουν. Σουσίτασκα. Είναι νοσοκόμα στα Σουηδέζικα. Μάλιστα. Σουσίτασκα. Έτσι τη ώρα που πηδήξει η ξανδιά την έχει βολέψει. Καλό ξημέρο, μα να είστε πάντα καλά, over. Καλή σου μέρα, Ελλάδα, που έλεγε κάποτε ο Χιλτίδης. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα. Είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, κάτω των 30 χρονών. Μπράβο. Όπως είπες πριν. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ποια περιοχή μας ακούς? Από τη Θεσσαλονίκη. Ωραίος. Λοιπόν. Ο δικός μου στόχος σαν ΑΕΚΤΖΙΣ, έχοντας φάει την πίκρα και τη σφαλιά της ΓΑΜΑ Εθνικής και αγοράζοντας τζάμπα, στην ουσία το μεγάλο σύλλογο που λέγεται ΑΕΚ, είναι και το γήπεδο και το πρωτάθλημα. Ναι, όπως δηλαδή το... θα αντισταθείς ως οπαδός, οργανωμένος, ως άτομο, θα του πεις ρε μάγκα τώρα πήρε την ΑΕΚ τζάμπα και μας έχεις πέμπτους και θα φωνάξεις. Ναι, εντάξει. Όχι, όχι Κωστή. Όχι. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να βγει πέμπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει πέμπτη και παιχτικά, να σου πω τόσο απλά και παιχτικά. Για τον Μπάουκ δεν περάσει, εντάξει. Ναι. Όχι, άκουσε με λίγο. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να βγει πέμπτη. Η ΑΕΚ στη χειρότερη περίπτωση θα βγει τρίτη. Ξέρεις πού το στηρίζω αυτό. Έβαλες 3 γκολ τον Ατρόμητο που πέρασε τον Μπάουκ θεωρητικά. Ναι. Θα χτυπηθεί με την Τρίπολη, την οποία Τρίπολη τη θεωρώ σοβαρή ομάδα, σοβαρό σωματείο, όποια δαχτυλίδια και αν έχει φιλήσει. Γιατί ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και κάτι άλλο, θέλω να μου απαντήσεις, επειδή δεν γουστάρεις το Μάνταλο, και όχι ότι είναι ο Νεϊμάρ ο Μάνταλος, δεν έχω κάτι. Δεν μπορώ να έχω το Μάνταλο δεκάρι στην ΑΕΚ, ηγέτη, στη Γάμα Εθνική θα το δεχτώ και στη Β'. Στην Α όχι. Στη Γάμα Εθνική και εγώ είμαι ηγέτης που καπνίζω ένα περίπτερο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εδώ μιλάμε τώρα για να τον πάρεις. Άλλο θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο ότι ποια ομάδα στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στο βορρά τουλάχιστον, για τον ΠΑΟΚ δηλαδή, ή και στις υπόλοιπες ομάδες, η Τρίπολη, ξέρω εγώ, Ατρόμητος που θεωρητικά πάνε για πεντάδα, ποια ομάδα έχει Μάνταλο, πρώτον, και δεύτερον, ποια νομίζεις ότι είναι, όχι εσύ, ερώτηση γενικά, ποια πιστεύετε ότι είναι νέα φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δηλαδή, ο Μάνταλος, θέλοντας και μη, κάποια στιγμή θα παίξει στην εθνική. Πες μου σε έναν παίχτη που έχει τα θυμένα του Μάνταλου, το σου του Μάνταλου, την μπάσα του Μάνταλου, ο Νίνης. Ποιος είναι? Πλην του Καρέλη που είναι εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, σαν Έλληνας μιλάμε τώρα. Δεν παίζει την ίδια θέση. Έχει κάτι εξελίξιμο ναι. Η χώρα. Ο Κονέ είναι δηλαδή. Κοίτα, το ότι δεν παράγουμε ποδοσφαιριστές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εγώ σαν να εξής να φάω στη μάπα το Μάνταλο. Έχω και το Βάργκας όμως. Τον οποίο μεν ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Ναι. Αλλά το παλικάρι έχει κάνει μια αλφα καριέρα. Βλέπει, είναι λίγο σακάτι, γιατί αλλιώς δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο γυάλινος, δε, τώρα αν τα λέμε. Γυάλινος. Γυάλινος είναι αδερφέ. Ναι, ναι, καλά το είπες. Ναι. Σωστό. Ναι. Γυάλινος είναι. Και έχω πετύχει πολλές φορές με το μηχανάκι στον δρόμο. Θα το ξαναπώ, θα με θυμηθείς. Ναι. Λοιπόν, για την πρώτη φορά σε παίρνω στο ράδιο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι. Είτε λίγο με το Μάνταλο στα μικρά μάτς, είτε λίγο με το Βάργκας στα μισά που θα παίξει, αν παίξει. Να και λίγο εκεί το Ικέα ο Γιώχανσον και λίγο το Ικέα. Ο Γιώχανσον παίζει πιο πίσω.
Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ Γιόχανσον. Να σε ρωτήσω, χωρίς να έχω σε καμία, το σε καμία των περιπτώσεων. Έχει ο Ολυμπιακός παίχτη σαν τον Γιόχανσον. Ποιος σε καμία. Μα τον είδαμε στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αν ήταν λίγο πιο ταχύ, θα ήταν μεγάλη ιστορία. Ναι. Άμα ήταν και πιο ταχύ, δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ο Γιόχανσον. Δηλαδή, ο Γιόχανσον με τον Κάτσε θα κάνανε ένα πολύ. Κάτσε, βέβαια, ο Κάτσε δεν μπορεί να κάνει πάσα από το. Άλλο λέω εγώ. Ο Γιόχανσον την ποιότητα και ο Κάτσε την ταχύτητα και τα μαζεύει τα σκουπίδια. Θα ήταν ωραίο δίδυμο, αυτό λέω. Εγώ προσωπικά, είτε σαν άτομο είτε σαν αεξή, προτιμώ να πάω να παίξω τον Γιόχανσον. Προτιμώ να πάω να παίξω τον Σιμόης που δεν τον ξέρω, αλλά από ό,τι ακούω τουλάχιστον και λίγο που έχω παρακολουθήσει το παλικάρι έχει πνευμόνια σακούλες. Προτιμώ να πάω να Βάρκας που είναι έτσι ένα μαϊμούνι έτσι που τρέχει, που έχει την τεχνική. Να φέρω ένα center forward με αυτόν τον Κρυσάντος, όχι πάνω τα μάτια μας, πάνω τα μυαλά μας που λένε οι παουξίδες. Και από εκεί και πέρα προτιμώ παιδιά, νέα και α του δώσουν ευκαιρία. Και φυσικά στόχος είναι και για Σοφιά, εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις γήπεδο. Είναι η ευθύνη σου είναι. Τσάμπα την πήρε, ρίχτα τουλάχιστον εκεί. Και αυτά τα 20 ευρώ της περιφέρειας κάτω και δώρο. Εκεί σε θέλω, Μελισσάνιδη. Η χώρα έχει προβλήματα. Πατριώτη, το πέσου, μελέσα και σοφιέ και ιστορίες. Για να κάνεις τα 20 χαρτιά. Δεν σου λείπουν σάμπο. Σου λείπουν σάμπο. Έφυγε. Επόμενη γραμμή. Σας χαιρετώ. Θα έχει κλάματα όταν θα αναρτηθεί πάντως η Αγία Σοφία. Θα έχει κλάματα. Θα έχει συγκίνηση, θα έχει όραμα, θα έχει θέμα. Δηλαδή ο Άξης έχει να αναμένει κάτι. Να αναμένει τον πρωταθλητισμό, την αγωνία του πρωταθλητισμού, θα γίνει, δεν θα γίνει, και ένα γήπεδο. Στον ΠΑΟΚ δεν βλέπω κάτι. Να αναμένει, του πληρώσαν τα χρέη, ο Άρης είναι στη γάμα, βήτα, γάμα, 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 ο Ηρακλής πάει για να σωθεί. Άρα ξεκίνησε να κάθεσαι, έλεγε ο Φωτόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Είπαμε, ναι. Έλα. Έλα. Έγινε η κλήρωση. Έγινε η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει το πρώτο. Ξέρω εγώ. Με ποιον παίξετε, ρε. Ξάνθη εδώ. Α, με την φιλινάδα σας, την Ξάνθη εδώ. Τη σώσατε τότε. Την Ξάνθη. Ναι. Ο Ηρακλής. Πώς. Ο Ηρακλής. Κάτσε να δούμε. Στη Καλονή, φίλε. Στη Καλονή. Στη Καλονή. Ναι, στη Καλονή. Μάνο, κολυμπώντας θα γυρίσεις. Εμείς που θα πάμε δεν ξέρω εκεί την ημέρα τη Τούμπα θα μας θέει. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Έβγαλες πενιντάρικο σήμερα. Πενιντάρικο. Ναι. Τι να το κάνω. Τι να το κάνεις. Ναι. Δεν βγάζεις κάθε μέρα ένα πενιντάρικο εσύ. Γιατί να πάω να βγάλω. Πώς το πες. Αφού δεν άφησα τίποτα. Τι. Α, δεν άφησες έτσι μέσα. Έχω. Δεν ακούς. Α, μην τα πολύ λες στον αέρα αυτά. Ρώτα. Τέλος πάντων. Θέλω να σε κάνω χαντάκι. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Ναι. Άκουσε τώρα. Ναι, λέγε. Ναι. Λοιπόν, με σαλπική δισεντροφόρ φέτο. Με σαλπική δισεντροφόρ φέτο. Δεν ξέρω. Ο γιατρός μας ακούει. Ακούει. Ναι, 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 ναι. Γιατρέ, όχι μάτια, όχι αυτιά, αλλά και εγκεφαλικό θα πάθουμε. Θα έρθει γι' αυτό. Όχι, όχι, εγκεφαλικό δεν πάθει κανένας. Τα άλλα όλα ας τα πάθουμε. Φέτο. Ναι. Καλά θα το δεις. Κάνα χάπι σκόρδο να παίρνεις πάντως για την πίεση. Αυτό βοηθάει, έτσι γιατρέ. Όχι και σκόρδο παίρνω. Βέβαια, βέβαια. Το σκορδάκι βοηθάει. Βέβαια. Και σαλοσπύρ παίρνω. Παίρνεις. Καλά. Γιατρέ, κάθε μέρα κάνεις σαλοσπύρι να παίρνουμε. Χωρίς λόγο, όχι. Χωρίς λόγο, όχι. Όχι, ο καρδιολόγος. Ας το πω, καρδιολόγος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, παίρνεις ένα σαλοσπύρι, τραβάς ένα μπουκάλι ουίσκι μετά. Μάλιστα. Ουίσκι δεν πίνω. Δεν πίνεις, τι πίνεις. Λίγο τσιπουράκι και μπύρα, ναι. Α, εντάξει, λίγο, έτσι. Μπύρα, ξέρεις, πόσο πίνω, γιατρέ. Το σαλοσπύρι με το τσίπουρο το παίρνεις. Εντάξει ρε παιδί μου, τι πόσο δεν κάνει γιατρέ. Το σαλοσπύρι μαζί με το ποτό. Ναι, με το τσίπορο λίγο. Όχι. Όχι. Νεράκι του Θεού. Ναι, δηλαδή να μην πιω καθόλου τσίπορο. Πιες μετά από δύο ώρες, μετά όχι από... μαζί με το ναι, χάρι. Λέει, μην... Α, ναι, όχι. Α, μην το στεναχωρείς τώρα. Και τέσσερις ώρες περνάνε. Μην το στεναχωρείς. Έτσι όπως το πες, ναι. Όχι, κάτσε, είπαμε, εντάξει, τόσο γράμματα ξέρουμε, εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Φέτο τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις γιατρέ εσύ. Εγώ σου είπα. Χαμηλά ο πήχης, δουλειά και βλέπουμε. Ναι, αλλά... Ωραίος στόχος είναι, μ' αρέσει, ναι. Ο στόχος καλός είναι. Ναι.
Αλλά δεν βλέπω ο πρόεδρος να έχει στόχο τέτοιο. Έλα να σου πω, έτσι όπως είμαστε τώρα αγωνιστικά, με το ζόρι πεντάδα. Ποια πεντάδα? Αυτό λέω, ποια πεντάδα. Θυμάμαι, ο Τζόρνταν έλεγε, εμείς λέει θα διαλέξουμε εκεί που μας συμφέρει να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι Σεπτέμβριο. Ναι. Στην Ευρώπη. Ναι. Εκεί όμως ήμασταμε τελευταίοι και παίζουμε τον Ιούλιο. Τζόρνταν. Τζόρνταν είναι αυτός. Θα διαλέξουμε. Το ωραίο είναι, δηλαδή θα διαλέξουμε λέει. Αχ, τι θα πάθουμε αυτή η Πέμπτη. Κοίτα, ο Τζόρνταν είναι αγνός, αλλά είναι υπεραισιόδοξος να πούμε. Όχι, καλό παιδί είναι ο Ιορδάνης, αλλά όχι τόσο... Απ' τη λαχτά του να πούμε είναι πολύ αισιόδοξος. Τι βλέπεις, τελικά την Πέμπτη τι βλέπουμε? Τι να δούμε φίλε, τυφλή με μονόφθαλμη είναι, ξέρω εγώ. Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο το παιχνίδι? Το ξέρω, αλλά... Έλα ρε, αυτό το παιχνίδι θα πάρουμε. Θα τους περάσουμε. Αυτό που λέει. Ναι. 1-2-0, άμα κάτσουνε, άντε βγάλ τους ύστερα, εδώ πέταξε 3 γκολ με το Σαλπικίδη. Έκλεισες, τα λέμε. Κάσε καλά. Σαλοσπύρ με νερό. Νίκος από Γιαννιτσά. Μετά από μια εξαντλητική μέρα με βρίσκει το βράδυ στο χωριό Αντάρτικο, Πρεσπών, να πίνουμε κρασί νέκταρ και φασουλάδα μαγειρεμένη στο τζάκι, ντοματούλα, ελιά και κρεμμύδι κομμένο στα τέσσερα. Με παιδιά από όλη την Ελλάδα και σε ακούμε. Από εδώ η Ελλάδα φαίνεται ακόμα ωραία. Το κρεμμύδι, φίλε. Το κρεμμύδι με τη φασολάδα. Και το κρασί. Τι ωραίτερο πράγμα. Εγώ και λίγο τυράκι. Έτσι, και λίγο τυράκι θα έβαζα στην άκρη. Και καμιά ελιά. Λίγο ταράμα. Και ταράμα, ναι. Βέβαια, ναι, σωστά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Έλα, ραπ, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλλιτέχνη. Γεια σου, καλλιτέχνη μου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, καλά. Σε ακούω πολύ βαρύ. Ο προηγούμενος φίλος τα είπε πολύ καλά, ο Παπαθανασίου. Υπάρχει μια απορία. Λέει εδώ ένα μήνυμα. Τι καλλιτέχνης είσαι? Μήνυμα είναι αυτό? Όχι, μου το στείλανε χθες. Ξέχασα να το ρωτήσω, το ρωτάω τώρα. Είπαμε, δεν είχαμε πει ζωγράφους. Ναι, αλλά είπες θα με κάνεις πορτρέτο και δεν με έκανες. Αυτό θέλει να πάρω χρώματα, να κάνω, να ράνω. Δεν θα είναι και δύσκολο. Ένα κύκλο θα κάνεις, δύο γουρλωτά μάτια θα βάλεις, θα βάλεις μια με μεσαία μύτη, θα κάνεις ένα στόμα και ένα αυτί κτλ. Δεν έχει δηλαδή τίποτα δυσκολία. Εντάξει, εγώ πήρα να πω για τα αθλητικά τώρα. Ο Παπαθανασάκης δεν έβαλε στόχο την παραμονή. Καλά, αυτό είπε! Θεροποίηση. Τι, γιατί εγώ το είπε πριν 15 μέρες. Τη σταθεροποίηση στην πρώτη κατηγορία. Σταθεροποίηση τι σημαίνει, μην πέσω. Δηλαδή να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία και όσο πιο ψηλά γίνεται. Πρέπει τόσο πιο ψηλά. Να μείνουμε κατηγορία. Ο Παπαθανασάκης έχει. Δηλαδή από τις 16 ομάδες πέφτουν οι δύο. Άμα βγεις 12ος, δεν επετεύχθη ο στόχος. Ναι, αλλά τι είναι αλλά. Και πιο ψηλά. Θες πιο ψηλά εσύ. Γιατί ο Παπαθανασάκης έχει πλάνο 3 χρόνων, γι' αυτό και... Πλάνο, δεν ξέρω φίλε τι λες. Εγώ τον άκουσα το στόμα του να λέει σταθεροποίηση, κατηγορία να μείνω κτλ. Τώρα εσύ τι με λες. Εγώ σου είπα ότι έχει οργανωμένο πλάνο. Και εγώ σου είπα χαλασμένο αεροπλάνο. Τι σε είπα εγώ, έχει ο πλάνο για να μείνει κατηγορία. Τέλος πάντων. Εμείς την 7η αγωνιστική θα δώσουμε εισιτήρια στους συμπολίτες μας. Αυτοί θα μας δώσουν ή πάλι θα έχουν τα διαρκείας εκεί? Να βγουν να μας πούνε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, άμα του δώσεις εισιτήρια θα κάνει καλή κερκίδα στο Καφτατζόγλιο, νομίζεις? Εγώ δεν νομίζω να κάνει καλή κερκίδα, αλλά άμα δώσουμε θα μας δώσουν αυτοί. Άμα δώσετε θα σας δώσουν και αυτοί, βέβαια. Εννοείται. Γιατί κάθε χρόνο είναι καραμέλα εκεί με τα διαρκείας. Δεν ξέρω. Στην 8 δεν έχει διαρκείας, φίλε. Πάντως, η μαγιά των Ηρακλειδέων είναι εμείς ανοίγουμε τις θύρες, ελάτε. Και το λένε προκλητικά στους παοξίδες, γιατί οι παοξίδες είναι οι από αυτόν όλο τον κόσμο και πάω από γουστάρα να πούμε... Πάω στα Γιάννα να πηδάω τα κάγκελα και μπαίνω. Και λένε να κλειδείς, έλα πήδα τα δικά μου τα κάγκελα. Κατάλαβες, σπουλάνε μαγιά να πούμε. Παοξίδες, άμα τις ανοίξουμε τις πόρτες. Όχι, λένε οι Ηρακλειδείς στους Παοξίδες
Μόνο να ζωγραφίζει, ξέρει, μου φαίνεται. Λένε οι παοξίδες, στου Ηρακλείδου οι παοξίδες, εμείς έχουμε εκδοτήριο, ελάτε πάρτε εισιτήρια να μπείτε. Έτσι τους λένε. Ναι, βρε, αυτό σε λέω. Θα έρθουν αυτοί. Μάλλον όχι. Αυτό σε λέω. Εσάς, άμα σας δώσουν εκδοτήριο, θα έρθείτε. Θα έρθουμε, ναι. Ζωγραφίζοντας θα έρθείτε, πώς θα έρθείτε. Με τα πόδια, πορεία προς την Τούμπα. Θα... Μάλιστα. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Ναι. Θα πας και εσύ μαζί. Εγώ βέβαια θα πάω, παντού πάω εγώ. Μάλιστα. Πας μέσα έξω. Ναι, ναι, τώρα στη Μυτιλίνη σχεδιάζω να πάω. Δηλαδή και θα εσύ... κλείσω από τώρα τα εισιτήρια, είναι φτηνά. Είσαι, βλέπω, δεν μου λες, όταν λες είμαι καλλιτέχνης, ζωγραφίζω, ζωγραφίζεις και πουλάς τα έργα σου. Εντάξει, τώρα πουλάω, άμα τύχει κάνα καλό και μου το ζητήσουν, ναι. Άρα είσαι καλλιτέχνης από χόμπι. Ναι, το είχαμε πει αυτά. Ναι, το... η κανονική σου δουλειά ποια είναι. Άνεργος είμαι. Α, είσαι άνεργος. Ναι. Δεν μου λες, άμα σου μανατζάρω εγώ τους πίνακες, θα με δόκεις ποσοστό. Θα σε δόκω λίγο. Να με δόκεις λίγο. Πάμε διάλειμμα. Εδώ μας τα πεστράψαμε που λέει και ο μεγάλος, να πούμε, ρεπόρτερ Δημήτρης Καναλάκης. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλησπέρα, Αγκωστή. Καλώς τώρα. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω πριν ξεκινήσω να λέω. Ναι. Έλεγες πριν για τα διαρκείας. Ποια διαρκείας? Γενικά, τα περισσότερα διαρκείας στην Ελλάδα ποιος τα έχει δώσει? Τα περισσότερα διαρκείας? Τα περισσότερα, τη μεγαλύτερη ποσότητα. Πώς γι' αυτήν έχει δώσει διαχρονικά, ξέρεις? Σε ομάδα? Πανελληνίος? Ναι. Ποιος? Παναθηναϊκό 32.000 το 2011. Επί πατέρα? Ναι. Ναι. Μετά τον double. Φέτος ποιος έχει δώσει τα πιο πολλά? Φέτος ποιος έχει δώσει μέχρι στιγμής τα πιο πολλά? Ναι. Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός 5.500. Πάλι? Ναι. Γιατί θα άκουσα χθες, δεν έπιανα γράμμα βέβαια χθες. Για την ΑΕΚ. Που έλεγε για την ΑΕΚ ότι έχει δώσει τα πιο πολλά, ναι. Ναι, δεν έχει δώσει, ε. Η ΑΕΚ έχει δώσει γύρω στα 3.000. Έχει δώσει 5.500 διαρκείας ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Άρα αυτός μπορεί να πιάσει και τα 10, έτσι. Πέρσι είχε 11. Ναι, γι' αυτό λέω, εκεί στο δεκάρι. Ναι. Τέλος πάντων, για την κλήρωση θέλω να πω κάτι. Ναι. Σήμερα, δυστυχώς, ο Μαρίνα έστειλε το μήνυμα του ότι μάγκες εγώ είμαι εδώ και τα ελέγχω όλα. Δηλαδή? Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια, όλες τις χρονίες που ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι ξεκίνησε ανταγωνιστικά, ναι. Δηλαδή όχι να βγει πέμπτος, έκτος εκεί τις χρονίες, ναι, ναι, ναι. Πρώτος του Αλαφούζου, κάθε χρόνο έχει τις 3 θεωρητικά πιο δύσκολες ομάδες του πρωταθλήματος στη σειρά. Το 2010-2011 είχε πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό, το 2011-2012 το ίδιο, πέρσι που Ατρόμητος είχε βγει τέταρτος είχε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό Ατρόμητο και φέτος έχει ΠΑΟΚ Ατρόμητο, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ατρόμητο Ολυμπιακό και μετά πάει Καφτατζόγλιο. Τι έκανε την κλήρωση, δηλαδή έβαλε το δάχτυλό του, το χοντρό εκεί και έκανε ιστορία, λες? Τι πιστεύω. Μάλιστα. 5 χρόνια να είναι τυχαίο αυτό που σου λέω. Αν δεν του το πάρεις φέτος το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρεις ποτέ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Αλαφούζος έχει κάνει πολλά λάθη. Ειδικά τώρα τελευταία με αυτά που κάνει με το Sky, εμένα με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Τι έχει κάνει με το Sky? Που προέβαλε τον, ναι, και που υποβάθμιζε τις διαπραγματεύσεις και έκανε προπαγάνδα. Ναι, ναι, δεν βγήκε. Ουσιαστικά είναι τέλος πάντων. Άλλο αυτό. Είδες κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε το ναι να διαμαρτύρεται? Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση είναι αυτή, δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Ρωτάω να με πεις γιατί εγώ δεν το κατάλαβα, είμαι μπούφος. Υπάρχει μια αριστερή πλατφόρμα που από ό,τι φαίνεται απομακρύνονται, αλλά είναι ελάχιστη αυτή. Η πλατφόρμα είναι μικρή. Ελάχιστη, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τον που περίμενα, ναι, να γίνει σκηνικό μεγάλο. Ναι, τίποτα. Περίμενα δηλαδή αυτή η πλατφόρμα να βγει στους δρόμους. Φοβόμουν κάδους, φοβόμουν. Εγώ φοβόμουν, ναι. Νωρίς είναι ακόμα, δεν έχει γίνει. Αν νωρίς είναι ακόμα, ναι. Ψυχατάματα λέω εγώ τώρα, ναι. Για τον Αλαφούζο. Για τον Αλαφούζο. Να του πεις, μπορούμε, ναι, να τον πούμε και γραφικό με αυτά που έκανε με το Twitter. Ψεύτη δεν μπορούμε να τον πούμε. Ναι. Από όταν ήρθε και ανέλαβε, που οικονομικά έχει προσφέρει πάρα πολύ, έτσι, γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός είναι σε αναδική πορεία, είχε πει ότι τη σεζόν 15-16 ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ναι. Αν δεν το πάρει φέτος, ναι, η στήριξη που του έχει γίνει είναι τεράστια. Ναι. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες η 13 και γενικά όλος ο κόσμος δεν θα στήριζε, θα έκραζε, θα γκρίνιαζε. Αν δεν το πάρει και φέτος, έχει ξοφλήσει. Φέτος είναι σωθική ανάγκη ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και
Πιστεύω... Είναι κοντά, είναι κοντά φέτος. Έχει κάνει πολύ καλό. Πιστεύω, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο κοντά αν ο Χοντρός βρει πρόβλημα με κάτι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι εκτός από το ποδόσφαιρο. Εκεί την έχει λίγο δύσκολα. Και να σου πω και κάτι. Αυτό πρέπει να παρακαλάτε εσείς. Άκουμε λίγο. Γιατί το άλλο το κομμάτι το ελέγχει. Στο άλλο, το ένα κομμάτι το ελέγχει, το άλλο κομμάτι του έχει ξεφύγει. Μα από την κλήρωση το έχουμε δείξει αυτό. Το ίδιο λέμε. Εσύ πρέπει να παρακαλάς να έχει πρόβλημα στο δεύτερο κομμάτι, όχι στο πρώτο. Το κατάλαβες. Αυτό με το πλοίο. Ναι. Το έχει βγάλει ο Αλαφούζος. Ναι, προσωπικά, αυτό το κομμάτι θα πρέπει να παρακαλάς να έχει πρόβλημα, γιατί εκεί εμπλέκονται όχι Έλληνες. Ναι. Το κατάλαβες. Της Ιντερπόλ. Ναι. Εντάξει. Μισό, να πω και κάτι άλλο. Να πεις. Για να έχει πρώτα απ' όλα όσα χρόνια βλέπω Παναθηναϊκό, πιο ξεκάθαρο μεταγραφικό σχεδιασμό από τον Μάιο δεν έχω ξαναδεί. Ναι. Δηλαδή έχουν έρθει όλοι οι παίκτες σχεδόν από το πριν τελειώσει ο Ιούλιος. Το ότι έχει κάνει τέτοια επένδυση ο Αλαφούζος, ενώ ξέρει τι γίνεται και τόσα χρόνια δεν έδινε, σημαίνει ότι επειδή κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς, πως περιμένει να γίνει κάτι θετικό είτε με το πλοίο, με την κλιματική οργάνωση. Ναι. Δυστυχώς αθώθηκε. Περιμένει. Περισσότερες ελπίδες έχει το πλοίο. Το πλοίο. Βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω και με ενοχλεί αυτό πάρα πολύ που κάνει για τον Παναθηναϊκό. Ποιος? Αυτό που χθες υπόθηκε, ας πούμε, στον Άρη, ότι έχει δώσει τα περισσότερα διαρκές, ενώ... Δεν το κάναμε εξ επιτούτου που έλεγε. Ναι, δεν είναι. Ξέραμε ότι η ΚΙΑ ξεκίνησε δυνατά, αλλά δεν ενημερώθηκε από εφημερίδα του Παναθηναϊκού. Προσπάθησα να μπω μέσα να δω, δεν είδα. Δεν έχει εφημερίδες ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό ακριβώς. Πήρα τη Sport Day που υποτίθεται είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ποια έχει? Έχει την πράσινη του Γιαννακόπουλου του γραφικού, ο οποίος Γιαννακόπουλος κάνει πόλεμο στον Αλαφούζο. Με όσα μέσα έχει. Δεν πουλάει εδώ, δεν πουλάει. Δεν κουνιέται. Ναι, να σου πω κάτι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ναι. Θεωρώ ότι έχει περάσει τόσα πολλά με τον Βαρδινογιάννη και με τα μέσα του και τόσα ψέματα που έχει φάει, που όποια εφημερίδα και να ανοίξει δεν θα την αγκαλιάσει. Σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι δεν είναι προβατοποιημένος στο θέμα των μέσων. Γιατί άμα δεις κανένα από τα μέσα της Αθήνας δεν τον προωθεί, με εξαίρεση ένα δύο. Από τα 20 που υπάρχουν. Τα λέμε. Τα λέμε. Δηλαδή γίνεται και από την εκπομπή σου, έτσι. Τα λέμε. Επόμενος φίλος, ναι. Έλα Κωστή, εγώ είμαι. Καλώς το να. Οι άλλες οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μείνανε ελεύθερες. Μπορείτε να καλείτε όπως τώρα ο φίλος καλεί στο 90-90-90 να μιλήσετε και κάνα τεταρτάκι ακόμα. Και ρωτήστε και κάνα ιατρικό το γιατρό. Εγώ είμαι Κωστή. Ναι, φίλε, εσύ. Εγώ είμαι. Λοιπόν, εσύ. Σε πήρα μία ώρα τηλέφωνο, έχει πάει... Έχω πιει τρία τσίπουρα μέχρι να μιλήσουμε. Πώς μπορείς και πίνεις τσίπουρα τέτοια ώρα, ρε φίλε, και κοιμάσαι μετά. Τι να κάνω. Δεν έχεις ισοφαγική παλιδρόμηση. Θέλω να ρωτήσουμε τον γιατρό, είναι καλό ή όχι. Τέτοια ώρα, για πες ρε γιατρέ. Όχι, πολύ καλό δεν είναι. Εκτός κι αν είσαι νέος και κρατάνε καλά τα στομάχια. Τι ώρα πρέπει να πίνουμε το τσίπουρο. Είμαι 40. Τι ώρα κοιμάσαι? Τι ώρα κοιμάμαι εγώ, Κωστή, για δύο πράγματα που πήρα. Ένα θέλω να πω, ένα για τον Τζόρνταν, για χθες. Τι έκανε? Η υποθέτησή του ήταν πολύ ωραίος, αν και πολλές φορές πήρα τηλέφωνο, ας πούμε, και κοντραριστήκαμε μαζί του. Χθες μου άρεσε πάρα πολύ ο Τζόρνταν. Σε ποιο κομμάτι σου άρεσε ο Τζόρνταν, στο ποδοσφαιρικό ή στο πολιτικό? Στο πολιτικό. Να τα! Τι είπε? Είπε ότι αφού ψηφίσαμε όχι, βγάζουμε τις απόψεις μας, τις πάμε στην Ευρώπη και άμα δεν τους αρέσουν, άντε γεια. Ναι. Ήταν ωραίος. Αυτό ακριβώς ψηφίσαμε και... Τι ψηφίσατε, ρε τα γάρια? Ψηφίσατε όχι και έγινε ναι. Τι ψηφίσατε? Περάσατε στην ιστορία ναι, σαν τα μεγαλύτερα τα γάρια που έχουν περάσει από τον κόσμο. Υπάρχει δημοψήφισμα, ρε, που να λέει ο λαός με ένα πράγμα και να κάνουν άλλοι το αντίθετο? Τι ζωή δημοψήφισμα είναι αυτό που κάνατε, ρε ταγάρκια, και δεν φωνάζετε κιόλας? Εγώ περιμένω να ακούσω οργή, παράπονο, φωνή, να καθείτε επίθανοι. Σε όλα τα χρόνια που σ' ακούω ήταν η μόνη φορά που συμφώνησα με τον Τζόρνταν. Ναι. Ήταν ωραίος. Και ένα άλλο, δεν μπορώ να και το άλλο που σε πήρα τηλέφωνο είναι, δεν μπορώ να καταλάβω Ηρακλειδίες. Που λένε πάνε παοξίδες στο γήπεδο.
Λοιπόν, Κωστή, να σου πω κάτι. Έχω πάει στο γήπεδο του Ηρακλή. Εγώ Αργιανός είμαι. Ναι. Λοιπόν, έχει τελειώσει Καλαμάτα Άρης. 3 η ώρα παίζαμε και φύγαμε. Άστα, ρε, αυτά είναι πριν τη θύρα 10 που με λες. Εδώ σε λένε τώρα η θύρα 10 που κάνει κουμάντο. Αυτή είναι το θέμα τώρα. Άσε πριν 10 χρόνια με τους γαλάζιους, ποιοι ήταν εκεί. Οι μπλε, οι ρόζοι, οι κίτρινοι, δεν ξέρω πώς τους λέγανε. Λοιπόν, εγώ εδώ μιλάμε για τη θύρα 10, 5 χρόνια τώρα. Πώς είναι αυτή. Εγώ είμαι Αργιανός. Πήγα να δω, ήμουν στο ΜΑΤ 3 η ώρα, ήμασταν Άρης Καλαμάτα. Τελείωσε το ΜΑΤ και πήγαμε να δούμε Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ναι. Και πήγαμε τους Ηρακλήδες. Βέβαια με τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν μπορούμε να πάμε ούτε με σφαίρες. Λυμπάνα με την πόλη. Είναι 1000 Ηρακλήδες και 20.000 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ από απέναντι. Και φωνάζανε πω 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 θα φύγετε από εδώ. Και γελούσανε μόνοι τους. Ποια χρονιά? Το 98. Εσύ, ξανά στο λέω. Δεν σου λέω για το 98. Εγώ σε λέω για τις παλιές, για τις καινούργιες χρονιές. Εσύ γιατί τι νομίζεις, για τις καινούργιες χρονιές θα κοστεί τι νομίζεις. Δεν μπορούν να πάνε οι παοξίδες τώρα όπως πηγαίνανε. Πού να πάνε στον Ηρακλή. Δεν πάνε, όχι δεν μπορούν. Όχι ρε, δεν έχει κόσμο Ηρακλής θα κοστεί. Πάτε άμα είναι τότε. Ε. Όταν παίξει Ηρακλής ΠΑΟΚ, πάρε σε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ. Πάρε το καφτατζόγλιο, πάρε το εισιτήριό σου και μπες μέσα να δεις τον ΠΑΟΚ. Πας! Ρε σήκωστη εγώ. Ρε σήκωστη εγώ. Από μικρός ήμουν στο γήπεδο. Βρε και εγώ άσε τι έκανα μικρός, τώρα μεγάλος τι κάνω. Άσε εκείνα τα... Είναι άλλα χρόνια εκείνα. Τώρα δηλαδή θα μπορέσω να πάω με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή. Εμείς τι λες. Άνετα. Πάρε. Και θα πάρω και εισιτήριο έξω από το 13, πλάκα με κάνεις τώρα. Πάνε, άμα σε κάνουν η μάμπα ελκύς στο ξύλο. Τα έχω δει αυτό. Εγώ σου λέω Άρης είμαι. Πάνε, τι. Στον Άρη ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έρθει. Στον Ηρακλή θα πάει περπατώντας. Να το ξέρεις αυτό. Εγώ πάντως όταν ήμουν παιδί, είδα τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ να χορεύουν στη θύρα 3, μπαίνοντας και καταπατώντας την κερκίδα σας. Αλλά τότε ήταν άλλα χρόνια. Εσύ νομίζεις μπορεί να γίνει σήμερα αυτό. Ποιο? Να έρθουν να καταπατήσουν την 3 οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Την 3 οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ? Ναι. Όχι, δεν μπορούν τώρα. Τη 13 μπορούν όμως. Ούτε εκεί μπορούν. Όχι ρε ψήκος. Ξέρεις που μπορούν. Υπάρχει λαός, ρε. Ούτε στη Λάρισα μπορούν. 500 άτομα κάνουν. Ούτε στη Λάρισα μπορούν. Ξέρεις που μπορούν. Καμιά Λεβαδιά, σε κανένα Σέρες, Γιάννα. Σε καμιά Γιάννενα στο Δράμα, σε καμιά Καβάλα μπορούν. Κάθηκες. Δε, τέλος πάντων, τι να σου πω, δε, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχεις δίκιο γιατί στις Σέρες και υπάρχουν πολλοί παοξίδες που τους ακολουθήσουν, έτσι. Ναι. Στη Λάρισα πότες βρεις παοξίδες. Δεν μπορείς να τους βρεις. Θα βρεις τη Λάρισα ΠΑΟΞΙ. Κάνας δάσκαλος, κάνας γιατρός διορισμένος. Πότε το βρεις το ΠΑΟΞΙ στη Λάρισα. Πότε το βρεις. Στη Θεσσαλονίκη μπορείς να βρεις Ηρακλή. Στη Θεσσαλονίκη μπορείς να βρεις Ηρακλή. Εσύ είσαι Αργιανός. Ρε εσύ να σου πω κάτι. Στη Φλόρινα Αργιανό βρίσκεις. Βρίσκεις ναι. Πού το βρεις. Σε κάνα χειροκομείο. Για να σου πω κάτι. Άμα γυρίσεις όλα. Πού το βρεις. Της Βορείου Ελλάδος υπάρχει ένας Ηρακλής. Ναι. Μόνο ένας. Ναι. Που τον κάνουν καλαμπούρι όλο το χωριό. Μες. Δεν υπάρχει παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Εσύ νομίζεις ότι Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κώστα, είναι δυνατόν. Εσύ πάνε στη Θεσσαλονίκη σε 7 νηπιαγωγεία. Και πες τα νήπια. Είναι καλής από σας Άρης. Πάνε σε 30 νηπιαγωγεία. Είναι Αργιανάρα. Πώς το πες? Έχω το γιο μου που είναι Αργιανάρα. Θα σε πάρουν με τις πατσαβούρες τα πιτσιρίκια. Σε άντε για χαρά. Για χαρά. Τι γέλια. Λέει ένας φίλος. Ναι, Κώστα καλησπέρα, έχω κερδίσει. Ναι. Γιατί δεν κάνω και στο ΕΚΑΒ εθελοντικό τμήμα όπως και στην πυροσβεστική. Είμαι εθελοντής και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Στο εξωτερικό είναι λέει και τελειώνει και το μήνυμα. Εγώ πήγα λέει ένας άλλος Σουηδία 10 μέρες και κοιμόμασταν 5 το πρωί
και ξυπνούσα με 4 με 5. Μετά τις πρώτες 4 μέρες νόμιζα ότι ήμουν λέει, ο Batman. Γιατρέ Αντώνη, καλημέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν κάποιος πίνει 7 καφέδες τη μέρα, τι συνέπειες έχει για τον οργανισμό, τι μπορεί δηλαδή να προκαλέσει. Ο Αναστόπουλος είναι. Εσπρεσάκια, ε. Ο Αναστόπουλος σε μια ώρα ήπια 4 εσπρεσάκια. Χωρίς ζάχαρη όμως. Ναι, και στα Γιάννα μου τον είχαμε έτσι. Ναι, χωρίς ζάχαρη πειράζει ο καφές. Πειράζει, ναι. Ο Πόλης. Τώρα πειράζει. Ο φίλος εδώ 7 καφέδες. Ναι, τι πειράζει. Χωρίς ζάχαρη, λέμε έτσι. Ναι, χωρίς ζάχαρη. Ναι, τι πειράζει. Μα και με ζάχαρη το ίδιο. Α, στη ζάχαρη είναι κακό πράγμα. Χωρίς τη ζάχαρη που την αποφεύγουμε. Για πες. Κοίτα, πειράζει στο στομάχι. Στομάχι. Πειράζει τα νεύρα. Νεύρα. Κάνει ευέξαπτο. Έτσι, ευέξαπτο. Το βράδυ αϊπνία κτλ. Ναι. Ε, άλλο τι. Καρδιά. Τα κάνει ταχυκαρδίες, ανεβάζει πίεση. Ανεβάζει. Ναι. Ε, τότε μην. Όλα αυτά. Το είπε ο γιατρός. Επόμενος γιατρός. Επόμενος φίλος, ναι. Γεια χαρά, καλησπέρα. Γεια, καλώς το να. Γεια σου, Αυγερινέ. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Άκου να σου πω λίγο εδώ πέρα, γιατί έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε πρώτα στο φίλο το Βάζελο που βγήκε εκεί και λέει για τα διαρκείας. Ο Ολυμπιακός έχει 3 εργάσιμες μέρες που έχει βγάλει τα διαρκείας και έχει πουλήσει 5.000. Παναθηναϊκός τα έχει 1,5 μήνα εκεί και έφτασε τα 5,5. Ε, λογικό είναι. Αύριο θα περάσουμε τα 6-7 χιλιάρικα εμείς. 3 εργάσιμες τα έχει. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μεταγραφές που έχεις φαγωθεί με τσαλδάριδες και τέτοια. Λοιπόν, ναι. Τον τσαλδάρι, ναι. Δεν τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ. Γιατί μπερδεύεσαι εκεί? Ποιος τον έδιωξε? Σαβάτζο εκεί. Έφυγε μόνος του. Γιατί έφυγε μόνος του? Γιατί του δίνατε ψίχουλα. Άρα τον διώξε. Περίμενε ρε, να σου πω. Άμα τον υπολογίζατε, τον πληρώνατε. Δεν με αφήνει να σου πω, ρε. Μα, φίλε. Περίμενε, τα έχεις πει 50 φορές. Κάτσε να τα πω. Να πω και καλησπέρα στον γιατρό. Εδώ είναι καλησπέρα, φίλε. Για λέγε. Λοιπόν, το ΠΑΟΚ δεν ήθελε να υπογράψει ο Τσαλδάρης, ναι. Και ο Τσαλδάρης δεν υπέγραφε. Ήθελε να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Όχι, λάθος κάνεις. Δεν είναι έτσι. Όχι, εσύ κάνεις λάθος. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη, ο Τσαλδάρης ζήτησε κάποια χρήματα και δεν του τα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Και ήταν λίγα. Άρα του λέει ο ΠΑΟΚ, δεν σε δώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κάτσε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Έρχεται εδώ ο Ανδρώνης και μου λέει, θα σε δίνω 300 ευρώ το μήνα. Ρε εσύ, άσε τις θεωρίες. Και εγώ, κάτσε, δηλαδή και εγώ του λέω φεύγω. Δηλαδή εγώ φεύγω ή είμαι διώχνει ο Ανδρώνης? Δεν με ακούς. Όταν ο Τσαλδάρης του κάνει την προσφορά, έπαιζε στον ΠΑΟ? Δεν έπαιζε. Έπαιζε, βασικός δεν έπαιζε. Βασικός, ναι. Ωραία. Και όταν δεν δέχτηκε την προσφορά του ΠΑΟΚ, δεν το σταμάτησα να παίζει? Το σταμάτησα και πήγε κατά διάολο. Ναι. Άμα ήταν κανένα σκοκοκό, θα καθόταν εκεί και θα έπαιζε. Και με τα λίγα που του δώσανε. Τέλος πάντων, πάει αυτό, ο κόσμος κρίνει. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Εσύ πώς το εκλαμβάνεις? Συγγνώμη, εσύ πώς το εκλαμβάνεις? Ο Τσαλδάρης δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, θα παίξει καμιά αλλαγή άμα τον κρατήσει το ρόστερ. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα γιατί συμπερδεύεσαι εδώ πέρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα κάνει 4 μεγάλες μεταγραφές εντεκάδος. Ναι. Έτσι, βάλτε ναι. Στο μυαλό σου και αυτά. Και άμα δεν γίνουν, θα σε πάρω ξανά τηλέφωνο να μου πεις όχι, ρε, είσαι ψεύτης. Λοιπόν, άκου και τις θέσεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν, θα πάρει center back ακριβό καλό από ομάδα, όχι ελεύθερους τύπους. Σαντάνα που είχε και τέτοια, θα πάρει αμυντικό χαφ παιχταρά, θα πάρει εξτρέμ αριστερό, γρήγορο που να κάνει εμετό το μπακ και ένα center for. Τις έγραψες αυτές τις θέσεις? Άρα μου λες ότι ο Τσαλδάρης θα πάει ιδανικός. Δεν ξέρω αν πάει ιδανικός ή αν μείνει στο ρόστερ. Ποιος Τσαλδάρης, μωρέ, τον Τσαλδάρη τον πήρε για να πει. Εάν δεις, ωραία, ωραία. Εάν δεις βασικό. Με τώρα, τις θέσεις τις θυμάσαι που σου είπα. Μου είπες για center for. Για χαφ κεντρικό. Άκουσε με. Αρχίζουμε από πίσω. Σέντερ μπακ. Ναι. Εχταρά γρήγορο. Έτσι. Αμυντικό χαφ δυνατό, πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο μαύρος που θέλει να πάρει από τη Λεβάντε. Ναι. Εγώ νομίζω ψάχνει για καλύτερο, γι' αυτό δεν τον κλείνει. Αριστερό χαφ. Να κάνει εμετό ο αντίπαλος. Στυλ Τζόρτζεβιτ, στυλ Μυραλά, τέτοιο στυλ να. Δηλαδή να παίζει και άλλες θέσεις, να παίζει και από δεξιά, να παίζει και center for, να είναι γρήγορος. Ωραία, να κάνει ναι. Center for, έτσι όπως σου είπα τον back και center for γκολτζή. Όχι Μήτρογλου, ούτε Αθανασιάδη να μην ξέρει μπάλα. Πεχταρά, γρήγορο. Καταλάβες. Αυτές τις 4 θέσεις γράψτε τώρα που μιλάμε και άμα δεν γίνουν τέλος Αυγούστου θα βγω για να με κάνει ρόμπα. Ωραία. Άκουμε τώρα και εμένα. Όχι για τον πάγκο. Για εντεκάδα να πάρουν τη φανέλα σπίτι, να μην τη βγάζουν. Θα πω δύο κουβέντες. Να κολλήσει επάνω, να βγει άκουμε, με σπάτουλα η φανέλα. Άκουμε. Έλα. Εάν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει το πρωτάθλημα με βασικό ναι. Τον Τζαρδάρη και τον Γιαννιώτα, θα βγει και θα πει σε Ευρώπα Μαρινάκη. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Άκουμε τι σου λέω. Αυτά γράψα, να τα ξέρει εσύ. Εγώ αυτά τα έγραψα.
Γράψε και εσύ τα δικά μου τώρα. Ωραία. Εγώ τα δικά σου τα έγραψα. Τα έχω κατα... Εάν ξεκινήσει ο Γιαννιώτας βασικός έξω δεξιά και ο Τσαρδάρης βασικό χαφ, θα βγεις και θα λες επί ένα μήνα Μαρινάκι σε ρόμπα. Θα βγω, ναι. Ωραία. Περιμένω. Θα βγω. Να χαρώ εγώ. Τι θα πεις όμως άμα γίνουν αυτά που σου λέω. Εάν γίνουν αυτά που λες και ο Γιαννιώτας είναι πάγκο και ο Τσαρδάρης δανεικός, θα πω για σαν του μάγκα του Μαρινάκι, προχωράει μια χαρά. Α, εγώ θα πω ότι είναι ρόμπα χοντρός και εσύ θα πεις ότι για σαν του μάγκα δηλαδή. Ε, βέβαια. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Δηλαδή. Όχι, εκ του αποτελέσματος, μη δεις κανένα καπίνο τερματοφύλακα και το Ρομπέρτο πουθενά πουλημένο. Ε, να σου πω. Ναι. Ακούς. Ο τέτοιος, να σου δώσω και μια είδηση. Δώσ' μου. Ο Μιλιβόγεβιτς θα πάει με κορδέλα στη Φενέρμπαξε. Ναι. Πάνω από 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Κατάλαβε τι είναι ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ναι, και θα βάλω τον Τζαλδάρη. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή τους παίρνουμε τίποτα και τους δίνουμε με κορδελίτσα. Το Σάμαρη τώρα. Ποιο Σάμαρη, ρε. Σωστό. Ποιο Σάμαρη. Ο Σάμαρης που μπορούσε να παίξει. Σε αυτό σε βγάζω 4 καπέλα. Σε αυτό. Ρε, το Μίτρογλου, ρε. 15 εκατομμύρια. Τι λες, σε αυτό σε βγάζω 4 καπέλα. Τι να σου πω. Να πάω πουλήσει τον Αθανασιάδη, ούτε 1,5 εκατομμύριο δεν στον παίρνουν. Πλάκα μου κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέω, μη δούμε κανένα Γιαννιώτα και κανένα Τσαρδάρι βασικούς. Άκου να σου πω, το ξέρεις ότι ο Μαζουάκου, γιατί λένε για 8 εκατομμύρια και τέτοια, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνει. Το ξέρεις ότι ο Μαζουάκου, αν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, θα φύγει με πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτά που θα γράφεις στο φως. Ναι. Αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Θυμίζω, τα γράφεις εκεί να τα έχεις, να τα λες. Να έχεις την είδηση, γι' αυτό τα λέω. Εγώ επειδή παραδέχομαι σε αυτό το κομμάτι, σε βγάζω το καπέλο. Τι να σου πω. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Λέω το αντίθετο σε αυτό το κομμάτι. Ωραίο, τα λέμε. Φιλιά, τα λέμε. Περίμενα να σου πω και το άλλο για τον φίλο σου, τον Αριανό, ρε. Περίμενε, ρε. Ναι. Πες το φίλο στον Αριανό, ναι. Όταν έρθεις κάτω, να έρθεις να πιούμε ένα καφεδάκι εκεί στα Καμίνια. Μ' ακούς? Στα Καμίνια. Ναι, δεν πρόκειται να σε πειράξει. Προτιμώ τον Τεκάπο στο Κολονάκι με τον Αναστόπουλο. Τι καμίνια μου λες. Ποιο Κολονάκι, ρε. Τι απάς εκεί στους φλόρους. Άρχισε εκεί, θα φέρει και τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος έχει έρθει εκεί πέρα. Ναι. Άρχισε εκεί να πιούμε ένα καφεδάκι. Ναι. Και να γνωρίσεις κόσμο, να δεις πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα. Γιατί μπερδεύεσαι και λες άλλα τ' άλλον. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Για τα χαρά. Λέμε, για χαρά. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Ξεχάσει το μνημόνιο, παιδιά. Καλά πάμε. Ένα φίλε, ναι. Πάει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Να μαζί στο μνημόνιο. Ναι. Είπαμε όχι με αριστερά κυβέρνηση, η οποία είπε ναι, και είμαστε όλοι με λιγάλα. Μ' αρέσεις, λέγε. Δημοκρατία. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τη δικιά σου άποψη, αλλά με αντίθετη σκόπια λόγω της σχολής μου. Είχαμε μιλήσει σε μια μεσημεριανή εκπομπή με τον κύριο Κόκκινο και σένα. Τι είπε αυτός? Σχετικά με το θέμα της περίφημης ζάχαρης, αλλά... Δυστυχώς, δεν ξέρω να θυμάσαι που είχαμε σκοτωθεί. Για ζάχαρη. Τα περίφημα εργοστάσια της ζάχαρης που είχαμε κάνει μια μικρή κότρα και με τον αγαπητό συνοπαδό. Ερώτηση. Στο εργοστάσιο της ζάχαρης για να μπεις ήθελε μέσον. Να μπει μέσο. Ρε παιδί μου, στο εργοστάσιο ζάχαρης για να μπει ένας να δουλέψει ήθελε μέσον. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω. Ναι. Στην Κοκακόλα για να μπει κάποιος ήθελε μέσον. Κωστή, δεν μπορώ να σου απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Αυτή μα τι διάλογο εργοστάσια ήταν αυτά που για να μπει ήθελε μέσον. Αυτή μάλλον είναι και η διαφορά μου με τον κύριο Κόκκινο. Συνέχισε, ναι. Κράτα μόνο ότι τα τρία εργοστάσια της ζάχαρης στην Ελλάδα δεν φτάνουν ούτε το 1/4 παραγωγής που έχουν τα δύο εργοστάσια της Σερβίας. Κράτα μόνο αυτό. Ναι. Δεν καταλάβεις. Ναι. Εγώ θα ήθελα λίγο να αλλάξω το στυλ της εκπομπής σου. Ναι. Επειδή αύριο θα όλος ο κόσμος σκοτώνεται υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο κύριος Χιλιτήρης είναι στο... Ναι, ο Γιάννης, ο Γιάννης. Α, ωραία. Επομένως, λογικά ίσως να ζητήσει μετά και στοιχεία μου. Ναι. Αύριο ή μεθαύριο θα κοινοποιηθεί ένα πολύ ωραίο έγγραφο, το οποίο είναι κυβερνητικό, ναι, το λέω με κάθε σοβαρότητα, για να καταλάβει επιτέλους πόσο χαζολαός, πόσο παπά τρώει. Ναι. Το οποίο το χαρτί προέρχεται μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου κάποιος συνειδητά ηθικός Έλληνας το απέστειλε σε κάποιους φίλους και αναφέρει ότι υπάρχει μια κατεπίγουσα έγκριση μετά το κλείσιμο των ATM ότι από 30 Ιουνίου της ώρας 2 το μεσημέρι έως και 1 Ιουλίου 2 ώρα το μεσημέρι με τρεις διαφορετικούς τρόπους όσοι ξέρανε
θα μπορούσαν να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Αυτό το χαρτί είναι πέρα για πέρα επίσημο. Ήδη έχει βρεθεί σε πολλά χέρια ατόμων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Και θα το δείτε να ανεβαίνει στο ίντερνετ από αύριο μεθαύριο. Εγώ έχω την επιθυμία να το αποστείλω και σε εσάς, να το διαβάσετε. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ ωραίο έγγραφο. Περιγράφει και τους τρεις όρους που μπορεί να στείλει κάποιος κεφάλαια έξω, με μεγάλη λεπτομέρεια. Και φυσικά, χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι. Μαγκιά τους. Και νομότυπα. Μαγκιά. Επομένως, αυτός ο λαός να σταματήσει πλέον να πολεμάει ο ένας τον άλλον, να σταματήσει να στηρίζεται σε αριστερίους και δεξιούς παραμυθάδες σωτήρες, και ας επιτέλους καταλάβει ότι η τύχη του είναι μόνο στα χέρια του και σε κανέναν άλλον. Λόγια του αέρα μπορεί να μου πεις, αλλά ειλικρινά το πιστεύω. Το θέμα δεν είναι ευρώ εντάχνη, το θέμα είναι η παραγωγή μας. Δεν παράγουμε τίποτα. Και επειδή ακούω πάρα πολλούς να λέμε εμπάργκο στις εισαγωγές, βρε χάζω Έλληνα, το 80% των προϊόντων που έχεις είναι εισαγόμενα. Ούτε το 10% της παραγωγής σου δεν καλύπτει αυτά που θέλεις εσύ. Πώς θα κάνεις εμπάργκο, τι θα κάνεις εμπάργκο. Θα κάνω δηλαδή, κόκκινο εμπάργκο. Δηλαδή θα κάνω ο κόκκινο εμπάργκο σε τι, στα σουβλάκια που τρώει που είναι από κρέας Ελβετίας και Γερμανίας. Μπλακάγκος Αργεντινής. Το γιαουρτάκι που κυκλοφορεί αυτή τη βδομάδα, αν το κοιτάξεις, λέει ελληνικό γιαούρτι 65%. Κοίτα το Total. Πήγαινε αύριο στο σούπερ μάρκετ και πάρει ένα γιαουρτάκι Total. Γράφει γάλα 65% Γερμανίας και 35% Ελβετίας, αν δεν κάνω λάθος. Πήγα σήμερα να πάρω και κόντεψε να μου φύγει το κεσεδάκι από τα χέρια. Το κεσεδάκι από τα χέρια. Και αυτός ο λαός ονειρεύεται επαναστάσεις, ονειρεύεται εμπάργα και ονειρεύεται και εγώ δεν ξέρω τι. Αν είμαι παράλογος, χωρίς να μιλήσω με οικονομικούς όρους που παίρνουν όλοι ένα εκατομμύριο άσχετοι και μιλάνε με ηλίθιους οικονομικούς όρους, απλά πραγματάκια. Αυτό το σπίτι θα φτιάξει όταν η παραγωγή της φέτας του αυξηθεί 50 φορές, όταν η παραγωγή ελαιολάδου θα αυξηθεί 100 φορές και να σταματήσουν να ονειρεύονται οι Έλληνες startup επιχειρήσεις και άλλα τέτοια περίεργα τεχνολογικά, τα οποία είναι άλλες φούσκες που μας έρχονται από την Κίνα. Αυτό που θα έρθει από την Κίνα, πίστεψέ με, θα μας στείλει στο αστερισμό του και εγώ δεν ξέρω ποιου, του Αρίωνα. Καλό βράδυ. Άμα θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να αποστείλω φωτογράφο. Ωραία. Κόσμο, άγγλου, κλείσε. Λοιπόν. Γιατρέ, μέχρι πότε ψηλώνουν οι άντρες? Να ξέρετε. 18, ξέρω εγώ, 20. Σίγουρα 5-92 τα χρόνια άλλαξαν. Δεν μπορεί να πάρει παοξίδες στο Καφτατζόγλιο για το αντίθετο. Λόγω των καταστάσεων η βία έχει αλλάξει επίπεδο προς το χειρότερο. Δεν πέφτει μόνο ξύλο πλέον. Μην προκαλείς τους οπαδούς, άσε τις μανούλες ήσυχες. Γιατί βγαίνουν και μιλάνε. Οι μανούλες δεν ξέρω. Πάντως η μάνα του Χέστη ποτέ δεν έκλαψε. Αυτός λέει πόσα χρόνια έχει να έρθει, ο 678, δεν ξέρω για ποιον λέει. Για το εθελοντικό τμήμα του ΕΚΑΒ έχουν στείλει πολλοί άνθρωποι μήνυμα και ο Χρήστος από την Πάτρα. Ο άλλος λέει: μίλες γραπτό για πορτρέτα και ζηλέψει ο κόκκινος με τέτοιο κεφάλι, θα θέλει ολόκληρη μάντρα λίνα για να ζωγραφίσει ο άλλος. Με χρώματα κόσμο άογλου. Λοιπόν, ο Μπουγκάτσας φίλε δεν ασχολείται με τον Άρη τον Τωρινό. Είναι σκορδικός, από ό,τι λέει ο ίδιος. Και έχει έρθει και σε κοντρίτσα με κάποιους από την οικογένεια την οπαδική του Άρη. Πουλήσαν και κάτι μαγκίτσες. Το Μπουγκάτσα, το πιο άγνωστο Αριανό. Του πουλήσαν μαγκίτσες. Τώρα τι είχαν συμφέροντα εκεί μέσα και πουλήσαν μαγκίτσα τον ανιδιοτελή Μπουγκάτσα. Εγώ δεν θέλω να τα πω, τα ξέρω. Αν θέλει κάποια στιγμή ο ίδιος να τα πει, είναι ευπρόσδεκτος. Ο Μάντρος θα είναι ηγέτης σε μια εθνική που θα παλεύει με τα Φερόες πες του. Σωστό. Και ο άλλος λέει: η 7η γορσκή θα συνεχιστεί η παράδοση, ποτέ διπλό στο Καφτατζόγλιο. Ναι, σε βολεύει το χ. Εντάξει. Με χ είσαι ευχαριστημένος. 4 χάφα αμυντικά ξαροόχταρα, 0-0 και απανηγυρίζεις στις γύρω περιοχές που είναι επιθυμητές. Μακάρι που δεν έχασες. Και ο άλλος λέει να μας πεις πότε φίλησε ο Άρης Δαχτυλίδη. Το 2013 με το Σκόρδα. Φίλησε Δαχτυλίδη σε μάτς όπως. Ψάξε βρέσταρε, τι α σου πω εγώ. Τι φίλησε Δαχτυλίδη, τι ήθελα εδώ. Θέλει και ερώτημα. Θέλει και ερώτημα. Μου είπε, α πούμε, και στο ξενοδοχείο που πήγανε και ανταλλάσσαν τις βέρες. Άμα θες, τα λέω εκτός αέρα. Με τι και με το πώς. Εντάξει, άιτι. Το κολονάκι με ένα στόπουλο. Πήραμε κάφε στον Ντεκάπο. Εντάξει, άντε, πάει. Άντε.
Άντε. Καλό βράδυ. Στα ορυχεία της Χαλκιδικής που υποστηρίζουν ότι είναι η αληθινή κοινωνία της Χαλκιδικής, θέλει λέει μέσον. Στα ορυχεία της Χαλκιδικής δεν ξέρω αν θέλει μέσον. Νομίζω ότι θέλει και εκεί μέσον. Για να μπει στα ορυχεία της Χαλκιδικής. Έτσι ξέρω εγώ. Οπότε αφήστε την παραμύθα. Άμα θέλει μέσον και εκεί. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Διακρίνεται τα λεφτά. 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 Ξημέρωμα. Διακρίνεται τα λεφτά.